Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου κάματου, μικρό του μύρου κάματου, κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Της κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Νίκη Ζόγα στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM της κακομοίρας εδώ, στον αέρα της χώρας. Με το Hall Double Play από την Ελλάς Online μπορεί να απολαμβάνεις απεριόριστα αστικές και περαστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά, ADSL έως 24 Mbps μόνο με 23 ευρώ το μήνα και αν συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54.340, έτσι επικοινωνούμε μέχρι και την ώρα που θα ανοίξουμε τις γραμμές. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς, για ό,τι θέλετε, στο Facebook, οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Ωραία τα πήγαμε και χτες. Πέφτουν τα 500 ευρώ από τις τσέπες μας. Με τα ωραία προγνωστικά. Όπου μιλάμε. Έβλεπα ρε μάγκα. Τζακ Πότ. Έβλεπα ρε μάγκα τη Βόλσμπουργκ. Έβλεπα τη Βόλσμπουργκ. Βόλσμπουργκ. Ναι. Τη Φοβάκη. Φοξβάκη. Όταν γίνονται αυτά τα κολομάτσια του UEFA, τα οποία δεν τα γουστάρω εγώ πολύ. Πρέπει δεν να έχει πάρω... την έγκλη του Τσάκη. Δεν έχει. Είναι σαν να πα να μου ένα. Ένα μάτσι την είχε όμω. Ποιο. Το Zenit. Η ανατροπή. Ναι. Και το πάθος που βγάλανε. Όταν βλέπω τέσσερις παίκτες στην άμυνα, στην ευθεία, ο ένας με τον άλλο να έχει 10 μέτρα διαφορά. Για να τρακάρουμε ταξί τους μετά. 10 μέτρα διαφορά, έτσι, ανοιχτές οι γραμμές. Και τέτοια πεδαριώδη λάθη. Φίλε, δεν υπάρχει τώρα. Και αυτό αναδεικνύει και ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, η Μπάγερν που έφαγε τα 3 έχει αυτή την κουλτούρα, να πούμε. Ναι. Βγαίνουν την Τρίτη. Τίτλο για το Champions League. Καθαρίζει από το καλημέρα η Μπάγκερ. Τρία τώρα. Όλα τα άλλα τα πιάνω, χάνω την Μπάγκερ. Βγαίνω χθες, δαγκώνουν οι λύκοι. Το δαγκώσαν οι λύκοι. Τέσσερα. Με δεξί μπακ το Βιερίνια. Σε τετράδα άμυνες. Δεν ξέρω χθες. Το λέω από σήμερα. Ναι. Αύριο, Σαββατοκύριακο, δίνω ένα σημείο με τίτλο πάλι αυτό το σημείο. Άμα χαλάσει και αυτό. Φίλε, αυτό το Σαββατοκύριακο κυνηγάω να ούμε τις ισοπαλίες full. Δηλαδή. Κυνηγάω Κέρκυρα πάω και ισοπαλία. Κυνηγάω Κέρκυρα Πατρακικό Παναθηναϊκό ισοπαλία. Κυνηγάω την Αμαρτωλή τη Βρωμιάρα ισοπαλία. Ξέρεις για ποια λέω. Ναι. Προλαβαίνει να πέσει. Προλαβαίνει. Ποια. Τις κάνει δύο διπλά ο Πατρακικός και. Ιβέρια. Ναι, προλαβαίνει να πέσει ο η Βρωμιά. Ο στρατηγός έμεινε, να ξέρεις πάντα. Πώς. Ο στρατηγός έμεινε. Ποιο στρατηγός. Αυτό το μάτς. Ναι. Θα πάρει κανένα μπόντο από αυτό το μάτς. Ο στρατηγός. Γιατί ο άλλος είναι μούφας, να πούμε ο Λαναρής. Κλάιν Μάιν. Μπορεί να κάνει τον προπόνητη ο πώς το λένε, ο Γαϊτάνος. Έπρεπε να ακολουθήσει καλύτερη καριέρα προπόνητου. Δηλαδή να αποκλειστεί από τη Βέρεια. Ναι, θα μπορούσε να γίνει καλός προπόνητης ο Γαϊτάνος. Απλά είχε τη δουλειά του εκεί στη Βέρεια. Έτσι. Ήταν εκεί στα δικαστήρια κτλ.
Και περισσότερο ασχολήθηκε εκεί με την τοπική κοινωνία, την ποδοσφαιρική, παρά πιο πέρα. Θα μπορούσε να παίξει. Θα μπορούσε να κάνει τον προπονητή. Θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνει την καριέρα του Αντώνη Γεωργιάδη. Θα μπορούσε να κάνει την καριέρα, ας πούμε, επειδή είναι σε ηλικία μεγάλη, του Καραπατή. Θα μπορούσε να κάνει την καριέρα, ξέρω εγώ, του Αλέφαντου. Θα μπορούσε να κάνει την καριέρα. Ποιοι είναι αυτοί σήμερα οι 80-άριδες, 75-άριδες προπονητές? Όπως την έκανε ο μεγάλος ο Τόρε Χάγκελ. Τι σχέση έχει ο Τόρε Χάγκελ με τους αυτούς? Μετά τα 70 την έκανε. Τι έκανε μετά τα 70? Βοηθός του Λόραντ χρόνια ήταν, ρε. Όχι, δούλεψε μετά τα 70, στη... λέω, ήταν. Σε Σλάουτεν πήρε, ρε. Πλάκα κάνει. Ανέβασε, τι τρελό είσαι, ρε. Λέω ότι μετά τα 70. Απογειώθηκε εκεί με το Euro. Και ήταν το απόγειο της δόξας του. Να σου διαβάσω ένα μήνυμα που έρχεται από το Σίδνεϊ για σένα. Σίδνεϊ. Ποιο είναι το Σίδνεϊ? Στην Αυστραλία. Αυστραλία. Τι λέει? Αγαπητέ Κωστή. Έλα. Στο στυλεκτέ τα ξημερώματα. Έλα, Μανώλη. Το όνομά μου είναι Μανώλη. Από την Αυστραλία, πρέπει να είναι Έλληνα δεύτερη γενιά. Ναι. Ακούω το πρόγραμμά τη Κακομήρα κάθε βράδυ, ώρα Σίδνεϊ, Αυστραλία. 9 το πρωί είναι. 9. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Το χειμώνα και το καλοκαίρι θα είναι η ώρα 11. Ναι. Μέσω του διαδικτύου στο ραδιόφωνο Tuning Radio υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Ωραίος. Ο αδερφός μου τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Καταγωγή μου λέει είναι από τις Σέρες. Ωραίος. Δεύτερη ομάδα υποστηρίζουμε τον Πανσεραϊκό. Βεβαίως, σωστός. Μ' αρέσει να ακούτε τους ανθρώπους κάνοντας το. Τον, και λέει η αγαπημένη του είναι λέει, ο Μάνος. Ελπίζω λέει μια μέρα να έρθει στην Αυστραλία στο Σίδνεϊ. Να είσαι πάντα καλά, Μανώλης. Ναι, για να έρθω στο Σίδνεϊ, πρώτον πρέπει να μπω σε αεροπλάνο. Δεύτερον, πρέπει να πληρώσω τα μαλλιά της κεφαλής που δεν έχω. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ ακριβά πλέον. Είναι λέει. Δεν νομίζω ότι είναι να πολύ. Να πας στην Αυστραλία να μείνεις και να έρθεις. Άλλο, φίλε, εντάξει, κοστίζει, αλλά. Τρελός, δεν είναι οι τιμές που υπήρχαν. Άσε με τώρα πάω στην Αυστραλία. Κάποτε για να πας στην Αμερική. Άμα φάω κάνα λάθος. Κόστιζε 1-1,5 εκατομμύριο ευρώ το δραχμές στο εισιτήριο. Λοιπόν, κάτσε να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας, μια και είναι η μέρα χαλαρή σήμερα. Να δώσω χαιρετίσματα στο All Box του Εμμανουηλίδη, στο Ωραιόκαστρο, στη φίλη μου την Νατάσα. Η Νατάσα. Είναι η γυναίκα του Νίκου από το Κρέντι, φίλος μου και αυτός, είναι φίλοι μου τα παιδιά. Την Παναγία Φανερωμένη τον Βασίλη. Μην κουράζετε την Νατάσα κουφάλες εκεί πολύ, γιατί θα έρθω με. Νατάσα τι είναι, γυμνάστρια? Όχι, 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 είναι. Boxer, δουλεύει εκεί. Όχι, δουλεύει κοπέλα. Δουλεύει αυτό πες μου. Γιατί θα έρθουμε με τον Νίκο εκεί από το Κρεοπολείο και θα κάνουμε σαματά. Από λοιπόν, το Κρεοπολείο. Έτσι, Κρεοπόλης ο άντρας της. Βαράει ο Νίκος. Βέβαια. Αμάντα τα παοξής. Κάφρος. Από τους καύρους τους παοξίδες. Γιατί είναι καύρος, ρε φίλε? Εννοώ δηλαδή από τους καύρους. Το α, καύρος τι σημαίνει? Όχι παναδέρνη να κάνει. Άμα του μπει, ξέρω εγώ, μια ιδέα για τον ΠΑΟΚ, ναι, δεν του τη βγάζει ούτε με εγχείρηση. Δεν του βγαίνει. Αυτό εκεί θα επιμένει. Είναι λάθος. Γεια σου, Νικολάκη. Δεύτερον. Κάφρος, ποιος είναι? Ποιος είναι κάφρος? Ο Τζόρνταν. Όχι, είμαι στην Πότσαρη. Ναι. Κάφρος εννοώ. Στη φιλοσοφία, ρε, όχι στην πράξη. Δεν προλαβαίνω στον κλόσο. Μπράβο, ναι. Γιατί θα συμφωνούσε μαζί μου. Ναι, ρε. Λοιπόν. Είμαι στην Πότσαρη. Εσύ? Ναι. Τώρα. Απέναντι το Γερμάνο. Ναι, ναι. Πόσα μέτρα είμαι από το φανάρι, 30, 20? Ναι. 20? Σίγουρα είσαι διπλοπαρκαρισμένος. Όχι, ρε. Κανονικά παρκαρισμένος. Αφία παιδά. Κανονικά σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάω να φύγω. Είναι κόκκινο το φανάρι. Μάλιστα. Δεν έχει μπροστά μου αυτοκίνητο. Όχι, έχει μπροστά μου αυτοκίνητο. Mm. Και θα προχωρήσω 3 μέτρα, ίσα ίσα. Έρχεται μια κυρία μεγάλη ηλικία. Κορνάρι. Δεν δίνω σημασία. Κακός. Όχι, δεν δίνω σημασία. Εγώ δίνω. Τη βλέπω κουνάει τα χέρια. Κατεβαίνω κάτω. Κατέβεις κάτω. Λέω, τι έγινε? Είναι δυνατόν, βγαίνεις έτσι, λέει, απότομα. Α, θα έχει δίκιο η κυρία, θα βγει και απότομα. Κόκκινο είναι το φανάρι. Εσύ είσαι ο οδηγός. Λέω, κυρία μου. Κόκκινο είναι το φανάρι. Θα φταίει ο κόκκινος. Έχει δίκιο η κυρία. Λέω, κόκκινο είναι το φανάρι. Είσαι κακός οδηγός. Χειρότερη οδηγή στη ζωή μου που έχω δει είναι ένας ο Αλέφαντος, ένας Ειτσέντο έχει και αυτός και ένας ο κόκκινος. Mm. Όταν μπαίνω μαζί τους, λέω διαθήκες αυτά ιστορίες. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Κόκκινο το φανάρι. Δεν έχει μπροστά να θα βγει και σαν τσάλα, ρε. Δεν δε φταίει, σίγουρα. Ρε, δεν μπορεί ο να κλείεται. Πάει πάνω από 10 χιλιόμετρα την ώρα. Βρε, βγήκε μαγκιά, είσαι επειδή είμαι ο κόκκινο. Ποια μαγκιά, ρε. Με δεν το Σιετσέντο την πορδί βγήκε και έκανε τον μπάγκο. Ρε, ποια μαγκιά, ρε. Κανονικά σου λέει είναι κόκκινο το φανάρι. Λοιπόν, να πούμε και χωράει ένα αυτοκίνητο. Δυσάρεστη είδηση. Και πάρω τη μεγάλη κυρία σε ηλικία, φωνάζει. Αυτό πώ λέγεται? Πώ λέγεται? Θα βγήκε εσύ λάθο. Σίγουρο είμαι. Θα ρωτήσω εκεί πέρα. Εγώ, ρε φίλε, δεν οδηγώ με το ένα χέρι και το άλλο χέρι απ' έξω. Ποιο το είδε? Θα σε τραβήξω βίντεο όταν οδηγάς. Κόκκινε, για οδήγημα δεν με μιλάς εμένα. Σου μιλάω, γιατί οδηγείς με το ένα χέρι. Με τον απόδειγμα. Οδήγηση με το ένα χέρι, τα δύο χέρια είναι πάνω στο τιμόνι. Φρήσα είναι βασικός νόμος. Άντε, φύγε απ' εδώ. Εντάξει, οπότε μπορεί να πεις ό,τι θέλεις. Φύγε απ' εδώ. Επειδή λες εξυπνάδες. Μας πεις για... και σου... σου μιλάω, φυσικά. Δεν έχω πλακάρει ποτέ που να φταίω, ρε. Δεν τράκαρα ποτέ που να φταίω. Είσαι σίγουρος? Ναι, είμαι σίγουρος. Να ρωτήσω ένα κοτσάδωρο στο κέντρο της πόλης της Ζυμισκή. Ναι, εκεί δεν πρόλαβα να φανάρω. Να θυμηθώ κι άλλα.
Άντε ρε, θα μου πεις εμένα το. Δεν πρόλαβες να φρενάρεις το ένα, δεν πρόλαβες να πατήσεις τον γκάζι. Τι έπαθα εκεί. Με πήρε τηλέφωνο ο Νίκος, ο εφοριακός. Και γιατί το σήκωσες? Να, γιατί είμαι Έλληνας, γι' αυτό. Γιατί? Καλά να πάθω. Όχι, αφού εσύ οδηγείς καλά, δεν έχεις τρακάρει ποτέ. Έλα μου, για πριν από ένα δευτερόλεπτο, είπες ποτέ δεν τράκαρα και να αυτό το ξέχασα. Α, το ξέχασα. Άντε ρε φαλάκα, θα πρέπει να πάρω κανένα αυγό κλούβια σου πάνω στο κεφάλι. Να πω ένα δυσάρεστο, πολύ δυσάρεστο. Έχω ένα οικογενειακό φίλο μεγάλης ηλικίας, έχασε το γιο του 35 χρονών από ανακοπή. Δηλαδή είναι τρομερά πράγματα αυτά, άμα ακούς 35 χρονών ανακοπή. Το Στέφανο το Σακελαρίδη, το φίλο μου, ο Στέφανος ο Σακελαρίδης με τον Κουμεντάκη είχαν την εταιρεία την Απεντομική παλιά. Ήταν ποντικοφωνιάδες και οι δύο. Λοιπόν, και ο Κουμεντάκης έχασε το γιο του. Έπεσε αργιανή και οι δύο. Έπεσε από πάνω που έκανε τις απεντομώσεις και σκοτώθηκε. Τραγική κατάσταση, 5 ώρα είναι η κηδεία στα μνήματα που θα μας πάνε και εμάς κόκκινε. Αργά ή γρήγορα, στη Θέρμη. Φτιάξε μας διάθεση. Λοιπόν, να δώσει χαιρετίσματα τον γιατρό του Άριστον Μπάσκετ, τον Μίλτο, τον Θεοδόρο, τον καλό μας επιστήμονα και τη γυναίκα του, τη Βάσο, την αναγνώστου που έχουν στη Τσιμισκή 117 το διαγνωστικό η Βάσο, το μικροβιολογικό. Να πεις όπως είναι. Και ο Μίλτος είναι το πρώτο ιατρείο το οποίο στεγάζονται δύο γιατροί. Και το ορθοπαιδικό του Μίλτου Θεοδόρου και το μικροβιολογικό, το οποίο είναι της Βάσος, το οποίο είναι εξειδικευμένο. Πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά και πολύ καλοί γιατροί και οι δύο. Πολύ καλοί επιστήμονες. Έτσι, και καλά παιδιά. Τα καλά παιδιά έρχονται σε δεύτερο. Ξέρεις τι δύσκολο είναι να δουλεύεις με τη γυναίκα σου στο ίδιο μέρος, ε? Το πόσο καλός επιστήμονες. Πόσο δύσκολο είναι. Είτε σε φούρνο δουλεύεις, είτε έχεις να πούμε ιατρείο. Σημασία έχει ότι είναι καλοί επιστήμονες. Ναι, καλοί. Και αυτό είναι και όποτε ζητήσαμε τη συνδρομή τους για να μας πούνε κάποια πράγματα εδώ, να μας ρίξουν τα φώτα τους. Από εδώ και πέρα θα τη χρειαζόμαστε. Εμείς είμαστε άσχημοι. Όχι, ρε, οποιοδήποτε. Κάποιος. Ναι. Εσύ λες εμένα γέρο. Εντάξει, ρίχνω δύο χρόνια. Λοιπόν, τι άλλο, τι έχω, για πες μου. Να πω καταρχήν ότι ο Γεργιάδης από τις Σέρες και η εταιρεία Evil προσφέρουν το λίγο ηλιακό θερμοσύφωνα Optimus All 150 λίτρων μόνο με 600 ευρώ. Στα 600 ευρώ στην Πυραμάντη και εργασία τοποθέτηση σε πλάκα. Ναι. Αρκεί να καλέσετε 23-21-037-479. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν έχει πολύ ψωμί η αγωνιστική, αυτό είναι σίγουρο. Καταρχήν να πω δύο λόγια στους παοξίδες. Οι παοξίδες βλέπουν κοροϊδεύανε το μπασκετάκι του Άρη. Που το κοροϊδεύα κι εγώ. Εγώ δεκαετία 80 είχα στείλει στον Μπούζα, τον Δημήτρη, μια επιστολή από τον Εύρο. Ήμουνα φαντάρος εκεί. Μη είχαν στείλει ο Βαρδάκας δυσμενή μετάδεση. Λοιπόν, γεια σου Βαρδάκα στον Κιλκίς. Χαιρετίσματα. Με έστειλε δυσμενή ο Βαρδάκας. Γιατί ήμουνα φρούτο. Καλό. Το μπάσκετ. Το κορόιδευαν οι παγκοσμίοι. Ρε το μπασκετάκι, ρε το μπασκετάκι. Μετά πήγαν οι Ρακλειδείς στο βόλεϊ. Και κοροϊδεύανε. Έλα βρε το βόλεϊ τώρα, βρε το βολεϊάκι, βρε. Ο άρχιο βασιλιάς είναι το ποδόσφαιρο κτλ. Και φτάσαν αυτοί οι παοξίδες, οι οποίοι κοροϊδεύαν μαζί τους κι εγώ. Μαζί τους κι εγώ, κι εγώ το κοροϊδεύα. Ποιος Γκάλης και ποιος Γιαννάκης τώρα. Μπάσκετ και ιστορίες. Φούτμπολ! Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Το ποδόσφαιρο φτιάχνει φιλάθλους. Το ποδόσφαιρο φτιάχνει οπαδούς. Ο ΠΑΟΚ δεκαετία του 70 έφτιαξε κόσμο. Μεγάλο κόσμο. Γιατί έπεσε μπαλάρα. Με τον Χατζηπαναγή συμπαθήσαμε τον Ηρακλή. Κοντά στο Χατζηπαναγή. Βλέπαμε μπαλάρα. Βλέπαμε από τη μέση και μπροστά φανταστικά πράγματα. Σε ατομικό επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο. Τώρα ο Ηρακλής γιατί δεν τα έπαιρνε τα πρωταθλήματα, γιατί ήταν μικρή ομάδα και κομπλεξική. Και ήταν και ύποπτη. Εκείνη τα χρόνια. Θα τα πούμε όλα. Όλα θα τα λέμε εδώ. Και βγαίνουν τώρα οι παοξίδες που εγώ μαζί τους ήμουνα. Και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Βολεάκι και μπασκετάκι, ρε το μπασκετάκι. Και μου γεμίζουν τις καφετέριες. Και μου γεμίζουν τις πλατείες. Και, και να πάρουν και κάνα πρωτάθλημα που έτσι φαίνεται. Και να δεις τίποτα στο Λευκό Πύργο μηχανάκια και θα πέφτουμε ξερή από τα γέλια όλοι. Και θα πετούν από τον άλλο τον τρελό, τον δήμαρχο, τον ανισόρροπο, τον μπουτάρι, θα πετούν ένα φωταγό και δε πάλε ρε! Και θα γίνεται το γέλιο της Αλεπούς. Πάντως ο Μαδάρα ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, πέρα από την πλάκα και πέρα ότι πρέπει να τους το πούμε, ότι κοροϊδεύεις λέει τα λούζεσαι. Μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ. Μπράβο στον Ελληνικό Χρυσό και στον Αντρέου, γιατί και οι δύο βοηθήσανε στο να δημιουργηθεί και μπράβο και στον Κατσαρί. Ο οποίος έχει τα αεραστεχνικά τμήματα του ΠΑΟΚ, βέβαια συνδράμου και οι γονείς, έτσι, δεν έχει χρεώσει τον ΠΑΟΚ όσον αφορά τον αεραστέχνη. Και άμα φύγει ο Κατσαρίς, παραδίδει ένα αεραστέχνη χωρίς χρέη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι άλλοι δύο καταστρέψανε και τον Άρη και τον Ηρακλή στα σωματεία. Τους διαλύσανε. Και αν έχω ενστάσεις με τον Κατσαρί, γιατί το θεωρώ δειλό παράγοντα, και
κάποιες αυτές τότε με τον Πατατούδη που δεν μίλαγε κτλ. Τολμώ να πω ότι. Μόνο που έχει νοικοκυρωσία. Τουλάχιστον έχει μια νοικοκυρωσία στον ΠΑΟΚ και αύριο, αν παραδώσει στα 75 του 80 του 100 σοφή. Με αυτά που έχουμε δει σε Ηρακλή και Άρη. Και Άρη λέμε μπράβο στον Πατατούδη. Μέρα με τη νύχτα. Άντε μπράβο. Εντάξει, έχει βάλει, δεν έχει πάρει. Όχι, δεν έχει βάλει. Έχει βάλει. Μπράβο, τι σου λέω. Δεν με νοιάζει. Δεν έχω βρεθεί ποτέ με τον άνθρωπο. Κόκκινε. Δεν με νοιάζει αν ο Κατσαρίς κορομάει ή. Κοίταξε. Ψαχνόμαστε. Άκουμε, α, ναι. Άκουμε. Από τη στιγμή που δεν είναι χρεωμένο, δεν με νοιάζει αν κορομάει ή δεν κορομάει. Λίγο με νοιάζει. Ναι. Εμένα με νοιάζει ότι δεν ζει βάρος του σωματείου. Σωστό. Το σε μια πάρα πολύ καλή πορεία και κάποια τμήματα πρωταγωνιστούν στο ερασιτεχνικό που είναι του ΠΑΟΚ. Και αυτή τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο έχει αυτή την ανυπαρξία, την απαξίωση από τον κόσμο του, δικαιολογημένη από τη μια μεριά, ίσως από την άλλη μεριά όχι τόσο. Έχει τα τμήματα αυτά και είναι η τσοκολάτα του ΠΑΟΚ απέναντι στην ανυπαρξία του ποδοσφαιρικού. Τσικουλάτα. Λοιπόν. Στη Football League, δες τώρα, ναι. Αυτός δεν άκουγε χθες. Γιατί με έλεγες ποια είναι η ανησυχία σου. Mm. Στη Football League δεν θα προλάβουν να κάνουν προετοιμασία και να κλείσει έτσι πως το πάνε στα play-off. Στη Football League. 8-78. Ότι. Λέει, δεν θα προλάβουν να κάνουν προετοιμασία όπως το πάνε. Λοιπόν, πήγε και αρχές Μαΐου τώρα. Ο Ιτζόγλου, ο Πορτουλίδης και ο Ρωμάνο. Ναι. Χτυπήσανε μπιέλα. Στο λέω εγώ. Καλά, μισό λεπτό. Όταν σε έλεγα ότι η ομάδα έχει καθίσει γιατί έχει πάρει τώρα τη βγαίνει η κούραση, με έλεγες να το δω. Ή κάτι δεν μου αρέσει. Τώρα που το είδες, τώρα αρχίζει και μου λες όσα ονόματα και να μου πεις. Θα σου πω τρία ονόματα. Δέκα. Ο Ρωμάνο, ο Ιτζόγλου και ο Πορτουλίδης. Και θες να μου πεις ότι τους κάνει καλό αυτό. Χτυπήσαν μπιέλα. Τους κάνει δεν καλό. Είναι τυχαίο που ο Νίκος ο Παπαδόπουλος έκανε μετατροπή, μετέβει στα χαφ ο Κυριακίδης και ο Πασάς σε κάποια μάτς εξ ανάγκης. Δεν είναι τυχαίο που ένας στόπερ, δεν θυμάμαι το όνομά του, Ζιάμπαρης, πώς το λένε, τον βάλαν στα χαφ κάνα δύο μάτς. Ζιάμπαρης, ναι. Δεν είναι τυχαίο που ο Κυριακίδης, που είναι πολύ καλός παίκτης γραμμής, βολίδα από το δεξιά ειδικά, μετατοπίθη στο κέντρο του γηπέδου. Αυτό λοιπόν που λέω είναι τσάστα κλάματα, Ηρακλή. Κοίτα να κάνεις την προετοιμασία σου σωστά, να ξεκουράσεις, να αποφορτιστείς, γιατί είσαι σε πτώση. Και όταν μια ομάδα είναι σε πτώση αγωνιστική, αν κάτσει και 15-20 ημέρες, καλό της κάνει. Καλό της κάνει. Τη Λάρισα δεν κάνει καλό. Σου τη λέει 8-99. Ναι, τι λέει. Άμα θες το διαβάζεις. Πάλι τα ίδια ρε Ραπτόπουλο. Όποτε γουστάρω θα ασχοληθούμε με το βόλεϊ, όποτε γουστάρω θα ασχολούμαι με το χάντμπολ και όποτε γουστάρω με το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον έχει επιλογές να ασχοληθεί με ό,τι θέλω. Δεν υπάρχουν αυτά. Με αύριο θα κίνηκε πρωτάθλημα μπυρίμπας να πάει να δηλώσει εκεί πέρα να παίξει στο χάρτμπολ εκεί πάνω στην Πολύχνη. Θα σας πω ένα πράγμα. Ρε πλάκα με κάνετε ρε ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εσείς δεν ήσασταν που κοροϊδεύατε τους Αργιανούς με τα μπασκετάκι. Και όταν πήρατε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Θα σας πω ένα πράγμα. Θα τσεκαλά ρε. Όταν κάναν άλλη κουμάντο σε αυτήν την εφημερίδα, ο Ηρακλής κέρδισε τον ημιτελικό του Champions League στο βόλεϊ στην Πράγα. Τράγα. Στην Πράγα. Πού πήγες εσύ. Παντού πήγα ρε. Τσορμίξα ρε, ναι, θυμάμαι. Μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Ναι, να μιλήσει. Από προσανατολή για κάνει σωστό. Σωστό, ναι. Τους από προσανατολή. Λοιπόν, ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωτοσέλιδο σήμερα. Πρωτοσέλιδο. Ναι. Λεοντάρια. Το βόλεϊ. Λεοντάρια, ναι. Το βόλεϊ του Ηρακλή ήταν εδώ κάτω. Και τι να κάνουμε τώρα. Όχι, συγγνώμη. Έχει να απευθυνθεί στην περισσότερη μάζα. Μιλάμε για Champions League. Μιλάμε για μάζα. Για να δείτε. Μιλάμε για πελατεία τώρα. Αλλά τώρα η πελατεία τη βλέπουμε. Πελατεία τι. Τη βλέπουμε την πελατεία. Δεν το καταλάβω. Δεν είπα ούτε λάμδα ούτε. Πλωτή. Την πελατεία τη βλέπουμε. Μου άστε. Εντάξει. Η μία ομάδα δεν προκρίθηκε. Έκανε το 2-2. Mm. Και την έχει πρωτοσέλιδο σήμερα. Και καλά κάνουμε. Ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι η επικαιρότητα. Ναι. Και η τότε διεύθυνση του σταθμού τον Ηρακλή τον είχε από κάτω. Ένα υποσέλιδο. Πότε ήταν, ποια χρονιά. 2006. Ζαγοράκι είχα, τι Ηρακλή. Ρε Ζαγοράκι πουλάγα, ποιος Ηρακλής. Πέρασε από τον ημιτελικό. Πέρασε από τον ημιτελικό του Champions League στον τελικό. Το καταλαβαίνει. Πέρασε από τον ημιτελικό του Champions League στον τελικό. Αυτή είναι η μιζέρια αυτής της πόλης. Εντάξει, να χαϊδεύουμε αυτάκια. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Δεν είναι μορφή, είναι σταράτες κουβέντες. Σοπαρε. Επειδή ξέρω ότι κάποιοι δεν ακουστάρουν τώρα και θα λένε χιλιάδες. Έγινες και έμπορας. Πότε έγινες έμπορας, ρε, να έχεις. Δεν είμαι έμπορας, φίλε. Λέω τη γνώμη μου. Άμα ήσουν έμπορας. Λέω τη γνώμη μου. Άμα ήσουν έμπορας. Φωναχτά. Ναι, άμα ήσουν έμπορας και εσύ. Λέω τη γνώμη μου, φωναχτά. Έμπορας δεν έγινες όμως και δεν ξέρω. Λέω τη γνώμη μου. Λέω ότι επαλκόλλησε. Μα δεν θέλω να ακούσεις. Πάλι. Τι να βάλει Ηρακλή βόλεϊ το 2-6 μωρέ. Εσύ πες να μην βάλει. Με Άρη Αλφα Εθνική. Πες να μην βάλει, ακούγεσαι.
με Άρη Β' Εθνική που ανέβαινε. Ακούγεσαι. Με ΠΑΟΚ. Ακούγεσαι. Ακούγομαι, ναι. Με Ζαγοράκι. Ακούγεσαι. Ο Ηρακλής στα γραμματώσιμο και τον ΠΑΟΚ που έκανε το 2-2 και μπράβο του. Τον έχουμε πρωτοσέλιδο. Έχει να πει. Άλλη διεύθυνση προηγούμενη και άλλη σημερινή. Ναι. Ξέρεις τώρα γιατί τα λες αυτά. Για να βγάλεις από πάνω, άμα σε πούν τίποτα. Εγώ είπα για το Μουστάκι, θα πεις. Δεν είπα για θένα αυτό. Δεν έκανα με το Μουστάκι εγώ μαζί. Μωρέ. Α, τη μία τον βρίζω και την άλλα κάνω μαζί του. Δεν βρίζω κανέναν εγώ. Καλά. Εγώ όταν με 8, βρίζω, 99, τότε απαντάω. Τι λέει, άμα θες απαντάς. 8-99. Πάλι τσάμπα εξέταση το πισινό σου και το ανύπαρκτο πουλάκι σου. Θα κάνεις παλιό γυριστρούλα. 899. Να έχεις υπόψη σου. Εσύ, επειδή μόλις λέμε για καταρχήν δεν κάνει. Ο Μίλτσο εδώ, ο Θεοδόρη είναι ορθοπαιδικό. Οπότε δεν πρόκειται να το κάνει τον πισινό του. Περίμενε λίγο. Οπότε είσαι άδικο. Να έχεις υπόψη σου ότι ο Ραπτόπουλος, όποτε αρρωσταίνει ή αυτός η οικογένειά του, πάει σε κλινική και πληρώνει. Και πληρώνει γιατί δεν εμπιστεύεται το σύστημα υγείας. Εντάξει. Εγώ είναι σχετικό. Κατάλαβες Λιγούρια εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Πάμε παρακάτω. Και να είναι, άστο, πάμε παρακάτω. Δεν κατάλαβα. Εγώ τον λέω ότι σε αδική, γιατί δεν πας σε γιατρό να σου κάνει κολονοσκόπηση. Στο Λιγούρι, τα λεφτά που εγώ δώσω σε γιατρούς, ιδιωτικούς γιατρούς, ούτε στον ύπνο σου Λιγούρι. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Επόμενο. Καλησπέρα μήνυμα. Κύριε. Αν τελικά δεν επιτραπεί η συμμετοχή των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, το πρωτάθλημα θα πάει σε ΑΕΚ, ΠΑΟ ή Παναθηναϊκό, Μάριος από Κέρκυρα. Να σου πω μια κουβέντα που δεν είπα χθες. Ωραία, διαβάζει το μήνυμα. Το Κοντονή θα πει τον Μαρινάκη, δεν θα πας στην Ευρώπη. Ο Μαρινάκη. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Άμα κλάσει ο Μαρινάκη, ο Κοντονή θα πάθει πνευμονία 3 μήνες. Το λέω δημόσια. Γιατί θα πάθει πνευμονία? Γιατί ο Μαρινάκη έκανε προπαγάνδα και αγώνα για να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν κάνω λάθος. Και θα έρθει τώρα ο Μούσης από τη Ζάκυνθο, στα 60 φεύγα του, με το μιλίχιο ύφος του πλοίαρχου Σμιθ του Τιτανικού, να πει το Μαρινάκι δεν θα πάει στην Ευρώπη. Θα σου πω τι θα γίνει, εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Θυμάσαι έναν πρόεδρο, έναν υπουργό που είχε το Φλωρίδι, ακαλό παιδί. Ο Σιμίτης. Το Κυλικής. Ναι, ο αδερφός του είναι. Με το μουστάκι. Εισαγγελέας. Καλή οικογένεια. Πολύ καλή οικογένεια. Πρόσεξε να δεις. Αυτός είχε πάρει το φάκελο, ο Φλωρίδης, για να φτιάξει το ποδόσφαιρο επικόκαλη. Να χτυπήσει παράγκες κτλ. Ξέρεις εκείνος ο Ζουμπάς με τις ελιές, εκείνος ο Σχιστομάτης, ο Σιμίτης τι τον έκανε? Εξαιρετικός κύριε. Ε, ξέρεις τι τον έκανε? Σε 3 μήνες τον καθάρισε. Έτσι λοιπόν θα καθαρίσω και τον Κοντονή άμα κάνει καμιά τέτοια μαγιά. Αυτά τα ξέρετε. Λοιπόν, το σύστημα, για το, τι το σύστημα κανένας Κοντονής και κανένας Κορέας δεν μπορεί να το χτυπήσει. Κορέας. Όχι Κορέας. Έτσι λέω εγώ. Θυμάμαι το Φλωρίδη. Και θα κάνει και θα δείξει και θα ράνει. Ξυπνάει μια μέρα ο Φλωρίδης και του λένε ξέρεις έφυγες από υπουργός. Δεν θυμάμαι ποιον αντικαταστήσανε. Ποιος τον αντικατέστησε. Το Πασόκ του Σιμίτη. Του Ελιά. Σας έβαγε. Βοηθήσουν οι φίλοι τα λεφτά. Όποιος από το χρηματιστήριο. Κορόιδα. Όποιος θυμάται να μας πει ποιος ήταν ο αντικαταστάτης του Φλωρίδη. Λοιπόν. Ναι, βοηθάει, δεν το θυμάμαι. 2.27 δεν έχω καμία αντίρρηση μόνο και μόνο για τον τρόπο που γράφει το μήνυμα. Αν συμφωνεί ο Κώστας, ερχόμαστε. Εγώ θα πω προκαταβολικά στείλε τη διεύθυνση. Και μόνο για τον τρόπο που στέλνει το μήνυμα δεν έχω καμία διαφωνία. Αν συμφωνεί ο Κώστας. Να στείλει διεύθυνση. Θες να φας πάλι. Θέλω να το κάνεις διαφήμιση. Εγώ δεν κάνω διαφήμιση όπως βλέπεις. Τι θα κάνεις. Ο άνθρωπος είναι ακροατής και είχε την καλοσύνη να πει δύο κουβέντες. Γιατί το διαβάζεις το μήνυμα. Δεν το διάβασα. Λέω να στείλει διεύθυνση. Θες να κουλουγκρίσεις, ε. Έχω ανάγκη να βγω έξω να φάω. Βέβαια. Γιατί. Γιατί είναι καλοκαίρι. Στο σπίτι φακές και τέτοια τι να φας. Και ποιος σου είπε ότι έχω φακές. Ε. Αφού και τις φακές όπως λες με μουστάρδα στις σάντουιτς βάζω. Ε, λοιπόν. Τι φακές. Δεν κατά. Αφού ξέρεις ότι είμαι κρεατοφάγος και ψαροφάγος. Να στείλει τη διεύθυνση. Θες να πάμε πάρε, όχι για να τη στείλει, για να τη στείλει. Για να πάμε. Εμένα μου το κάνει ανάλογα. Εντάξει, απλά είναι τα πράγματα. Απλά, λοιπόν, ναι. Για αυτό το οποίο έγινε τώρα με την... Το ότι δεν πήραν άδεια 9 ομάδες, θα μάθετε λεπτομέρειες αμέσως μετά. Τι παίζει το παρασκήνιο το ξέρεις. Και πώς το βλέπουμε εμείς. Θα σας ακούσω γιατί δεν το ψάξα αυτό, εσύ θα μου το πεις. Λοιπόν, ναι. Να πω ότι μαζί μας είναι η Hankook, τα ελαστικά Hankook. Προσφέρουμε μοναδικές και εντυπωσιακές επιδόσεις καλύπτοντας ανάγκες κάθε οδηγού, ασφάλεια, επιδόσεις, κράτημα, άνεση και οικονομία. Με αντιπρόσωπα για τη Βόρεια Ελλάδα, την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Υπάρχει μια ομάδα η οποία παίζει την τεχνολογία στα δάχτυλα. Δεν είναι άλλη από την ομάδα Ίνερε της Vodafone ή καλύτερα την υπερομάδα. Σου σετάρει το smartphone ή το tablet, το λεπτό, σου λύνει κάθε απορία ή πρόβλημα,
σχετικά με τη συσκευή σου και app σου μαθαίνει. Γιατί η τεχνολογία για την ομάδα ίντερνετ είναι παιχνιδάκι, γνωρίστε την ομάδα ίντερνετ στη Vodafone και απολαύστε τις δυνατότητες της δικής σας συσκευής. Ραπτόπουλε, καλησπέρα. Με μια μεγάλη αλήθεια είναι σε οποιοδήποτε άθλημα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, και αν είναι ο ΠΑΟΚ γεμίζει όλα τα σπορ καφέ και δίνει δουλειά σε πολύ κόσμο. Αυτό δεν είναι το θέμα της κουβέντας μας, τι κάνει ο ΠΑΟΚ και τι γεμίζει. Σου λέω εσένα ότι όταν ήταν ο Άρης στο μπάσκετ, το έχεις χαρακτηρίσει το μπάσκετ μπασκετάκι και καλά έκανες. Και εγώ μαζί σου ήμουνα. Είχα στείλει στον Μπούζα τον Δημήτρη μια επιστολή και τον έγραφα τι θα κάνουμε. Φαντάρωσες με... όταν την έστειλες, το ξέρω. Σταμάτα ρε κόκκινε. Θα ξέρεις όλα εσύ. Το ξέρω. Είσαι ο Φωτεινός. Φαντάρωσες. Πλακοραφού εδώ στο τρίτο σώμα στρατού. Είδες που δεν ξέρεις, στον Εύρο ήμουν. Το ξέρω ρε. Έκατσες 20 μέρες στον Εύρο. Τα ξέρει όλα. Και κουράστηκες. Τα ξέρει όλα. Έκατσες 20 μέρες στον Εύρο. Τα ξέρει όλα. Άρα λοιπόν, και όταν πήγε ο Ηρακλής στο Βόλεϊ, γελάγατε. Βόλεϊ να πούμε κτλ. Και τώρα, φυσικά και ο ΠΑΟΚ θα γεμίσει. ΠΑΟΚ είναι καλή πελατεία. Τη Δευτέρα θα κάνεις το παλατάκι. Μετά τα παιχνίδια Βόλεϊ του Ηρακλή, ήρθε η ώρα ξαναγεμίσει. Με κόσμο του ΠΑΟΚ, επιτέλους, το πιστεύω. Θα κάνει sold out. Μόνο με Ηρακλή το είχαμε δει γεμάτο. Όταν βλέπω τον ΠΑΟΚ. Μόνο με Ηρακλή το είχαμε δει γεμάτο. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα. Ήρθε η ώρα το γεμίσει και ο ΠΑΟΚ. Όταν θα γεμίσει το Καφτατζόγλιο μια φορά, τότε θα θες να μας μιλήσει. Σταμάτα. Χιλιάδες φορές δεν χρειάζεται. Σταμάτα. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Σταμάτα, ρε. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Εγώ λέω την αλήθεια. Σταμάτα, ρε. Και η αλήθεια είναι πικρή. Σταμάτα, ρε. Και πονάει. Άντε πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Λέγε. Με αποσυντονίζει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ρε κομπλεξάρες, είπε κανένας ότι δεν είναι το κορυφαίο άθλημα το ποδόσφαιρο, ή θέλετε να περάσουμε στον ντούκου το βόλεϊ? Πάντα ο ΠΑΟΚ έχει πρώτο ποδόσφαιρο, πολύ ζόρι τραβάτε όλοι. Οι Γερμανομάνοι, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ, όλοι ασχολούνται. Αυτό θα πει να έχει δρεύμα και όλοι να ακολουθούν την ΠΑΟΚΑΡΑ. Σε όποιο άθλημα και να παίζει, είναι χιλιόμετρα μπροστά από όλους τους άλλους ανύπαρκους. ΠΑΟΚ, ναι. Σιάτιστα. Αν εσύ ΠΑΟΚ σιάτιστα. Με τις γούνες τις ανύπαρκτες επάνω τώρα που τα πήραν οι Ρώσοι. Τα έργα. Εάν λοιπόν σου ξαναλέω, ήταν αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής να πάρει το πρωτάθλημα στο βόλεϊ, θα γελούσες? Και αν πραγματικά το ποδόσφαιρο το θεωρούσες πρώτο άθλημα, όταν σου λέγανε για τον Γουχού προπονητή στον ΠΑΟΚ, έστω και μια ανακοίνωση θα βγάζες. Θα έλεγες καλέ που πάμε, καλέ την μπάτζετ είναι αυτό και πας με τον Γουχού και θα κάνουμε πάλι τον ΠΑΟΚ. Η εκ προπονητικής, κάτι θα ακούγαμε. Εσύ δεν λες τίποτα. Αλλά εσύ δεν λες τίποτα. Προτιμάς να απέχεις από το γήπεδο. Προτιμάς να απέχεις από το γήπεδο. Σωστό το λέει ο Κόκκινος. Μα μπράβο ρε Κόκκινε, καλά τα λες. Αλλά και από το άλλο. Περίμενα μια ανακοίνωση ρε που πάμε με το Γουχού βρε και με το Κοροβέση βρε να πεις. Αλλά όσο είναι ο Άρης εκεί που παίζει με τα τρακτέρ και κάνει ντέρμπι με τη Θήλα Φιλότα και με τα προχώματα και γελάει ο κόσμος για την κατάντια του. Και όσο ο Ηρακλής είναι β' εθνική και είσαι πρώτος στην πόλη. Βολεύεσαι και με τον Γουχού, βολεύεσαι και με τον Θουβού. Μια και ρωτάνε για ΠΑΟΚ. Ναι. Να πω ότι από το παιχνίδι με την Κερκίδα θα λείπουν ο Μηταράς, ο Παδόπουλος, ο Σαλπιγκίδης και ο Νομπόα. Ο Μαντούρο. Αυτοί οι τρεις. Ο Μαντούρο θα λείπει. Ναι. Είναι απώλεια. Είναι απώλεια. Είναι μεγάλη απώλεια. Για τη μεσαία γραμμή που τεράστια. Χρειάζεται, έχει τεράστια απώλεια. Εσύ λες, δεν είναι. Ό,τι. Να ήταν σε κανένα βενζινάδικο να έβαζε να φούσκωνε τα λάστιχα. Τρελό. Να πάει κανένα Κωνσταντοπούλα, τον πήξε και είμαι εγώ. Τρελό, ρε γενικά. Ο Μαντούρο. Θα τρομάξει το παιδί. Φορτώσαν τις καραβιές στον ΠΑΟΚ και οι Τρίπολοι κάνουν μεταγραφάρες με κόσμο μια πορδί. Όσο γεμίζει τούμπα στα ντέρμπι είναι όλη η πόλη τη Τρίπολη. Και αυτοί παίρνουν παιχταράδες και ο Ατρόμητος παίρνει παιχταράδες με το 1 τρίτο των χρημάτων και εδώ έρχεται ο Μαντούρο με τα μάγουλα. Ο ανιψιός του Φραγκούλη με μέσον με τον Αναστασιάδη. Ναι, ο Παπαγιανόπουλος. Έρχεται ο άλλος ο Μάρτενς, ο Μίρτενς, ο άλλοι τραυματίες, όλοι. Άντε φύγετε από εδώ πέρα. Ο Λούκας δεν μας έκανε αλλά κάνει για τη Λακορούνια. Άντε ρε τώρα φύγετε από εδώ πέρα. Πολλά πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και η εταιρεία Evil προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα Optimus All 150 λίτρων με 600 ευρώ τελική τιμή. Και όταν λέμε τελική τιμή, να σου πω ότι στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτηση σε πλάκα. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 2321-037-479. Πριν το διάλειμμα, είχαμε πει ότι θα σας πούμε δύο πράγματα για τις ομάδες οι οποίες κόπηκαν σε πρώτο βαθμό. Εγώ δεν ξέρω. Για την αδειοδότηση. Οι ομάδες αυτές είναι. Του Ολυμπιακού, όλες.
Γιατί το χαλάς. Πανιώνιος, Όφη, Νίκη Βόλου, Εργοτέλης, Πανθρακικός, Πας Γιάννινα, Πλατανιάς, Βέρεια, Λεβαδιακός. Η Βέρεια δεν είναι πια. Με χάλασε μια ερώτηση. Τι σχέση έχουν μεταξύ τους αυτές τις ομάδες. Η Βέρεια δεν είναι μια πια. Μια δεύτερη ερώτηση. Δεν είναι η Βέρεια πια. Μια δεύτερη ερώτηση. Είμαι εγώ τώρα παίκτης του στοιχήματος. Και παίζει την Κυριακή ατρόμητος Πας Γιάννινα. Και ξέρω ότι ο Πας Γιάννινα δεν έχει εξασφαλίσει αδειοδότηση. Δεν θα βάλω αντί για 10 ευρώ 20 τον άσο του ατρόμητου. Ρωτάω. Με επηρεάζει ναι ή όχι. Δεν ξέρω. Η λογική τι λέει. Δεν ξέρω. Αφού η μία ομάδα δεν βγαίνει ό,τι και να γίνει. Η λογική τι λέει. Θα κερδίσει λογικά ο ατρόμητος. Ναι. Αυτή... Και γιατί να μην το κάνουν 2-4 να βγουν τα Γιάννα και να βγει ο ατρόμητος έκτος. Γιατί υπάρχουν και άλλοι από κάτω οι οποίοι πιέζουν. Άλλο σε λέω, ρε. Γιατί δεν το κάνουν. Αν ήταν τελευταία αγωνιστική, ναι, θα μπορούσε να γίνει αυτό που λες. Α. Από τη στιγμή που δεν είναι τελευταία αγωνιστική, κυνηγάνε κι άλλοι. Λέω, η λογική λέει ότι πάει για τον Άσο. Λες, ε. Μια σκέψη κάνω. Εγώ για κάνω τι να κάνω την άλλη τη σκέψη. Για το κάνω 3-5. Αφού δεν βγαίνει. Να βγει πέμπτο και να βγει ο άλλο μετά. Ο 638 μου λέει το παρατάκι γέμισε μια δύο φορές το πολύ σε πάω Άρης, κατά τα άλλα ούτε στο βόλεϊ θα γεμίσει. Εγώ λέω θα γεμίσει φίλε μου, αλλά όπως γέμισε τον Ηρακλή δεν έχει ξαναγεμίσει ποτέ. Εσύ πες ότι λέω ψέματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες και βίντεο. Όπως γέμισε τον Ηρακλή στο βόλεϊ, στο Final Four του βόλεϊ, δεν γέμισε, τώρα μπορεί να γεμίσει. Το πιστεύω. Και μαγκιά σου το κάνεις. 227 μήνυμα ελήφθη, αποφασίζει ο κύριος. Λοιπόν, το. Όχι, είπε που είναι η διεύθυνση του ταβερνίου. Εντάξει, για να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, οι ομάδες αυτές δεν έχουν πάρει στο πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότηση. Στο δευτεροβάθμιο μπορεί να πάρουν. Λοιπόν, από τη μία κράζουμε τον Κοντονή. Για αυτή την ευθεία με τοπική σύγκρουση. Δεν είναι σύγκρουση, ρε. Ο του Κοντονή. Θα είναι σύγκρουση αν το κάνει. Ναι, ρε φίλε. Αλλά όταν ο άλλος έχει κάνει. Για αυτή τη σύγκρουση, ο όταν ο άλλος έχει κάνει αγώνα για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι έχω, εγώ έτσι ξέρω. Του πάει κόντρα ο άλλος. Τη Δούρου δεν τη στήριξε. Ποιος? Τη Δούρου δεν τη στήριξε. Ο Μαρινάκης. Πάει ο Κοντονής. Όπως ξύπνησε μια μέρα ο Φλωρίδης και του είπαν έρχεται ο Φούρας εκείνος με το μουστάκι που έμαζε με το Χαλκιά τον ηθοποιό που έκανε τον υδραυλικό. Από την Πάτρα. Από την Πάτρα, ο Φούρας. Βάλαν το Φούρα, τον Πατρινό. Το παδό του Ολυμπιακού. Ποιος Φλωρίδης. Ποιο κόκαλη θα πειράξει. Ποια ΕΠΟ θα πειράξει. Ποιος Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Άντερε πάρτε δρόμο από εδώ πέρα. Άντερε Φλωρίδη πάρε δρόμο του λέει ο Σιμίτης. Κίνη Πιπιτσού εκεί κοντός εκείνος ο πονηρός. Πάντως το παίζουν τα κανάλια. Ορατός ο κίνδυνος. Ποιος? Αποκλεισμού των ομάδων. Έτσι λες. Το παίζουν τα κανάλια. Βρε δεν ξέρω αν το παίζουν τα κανάλια. Με νοιάζει. Το παίζουν. Δεν τα το κανάλια. Παίζουν. Τα κανάλια της πλάκας είναι. Τα κανάλια τη γυρίσανε την πλάκα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλω να πάρουν την αδειοδότηση. Πάντα όταν βγαίνει μια κυβέρνηση το πρώτο πρόβλημα είναι τι θα γίνει με τα κανάλια. Τα οποία ποτέ δεν ξεχρεώνουν. Και πολιτικό και, ρεπορτάζ. Ναι, ποτέ δεν ξεχρεώνουν και δεύτερο, ποτέ δεν έχουν άδεια. Γιατί δεν έχουν άδεια και δεν ξεχρεώνουν. Γιατί ο εκάστοτε που έρχεται τα ελέγχει. Τώρα την Τζιμψιλή πώς την γύρισε τη δουλειά, η Τρέμι και η Στάι και οι άλλοι. Κουλουτούμπα κάναν. Και να έχει κρίμα και οι μετανάστες και να βγάζουν τα αυτά. Και άντε να πούμε διαφημίσεις. Α, η διαφήμιση του Νεσκαφέ. Καλέ, πού θα πάει, λέει, 25 χρονών και θα φύγει, να μείνει στην Ελλάδα. Να μην αψοφεί στην πείνα. Ακονομάνε οι μεγαλοβιομήχανοι. Να κορεί όλοι οι μεγαλοκαρχαρίες και τα λοιπά. Κάτσε όλες 25 χρόνια με 500 ευρώ το μήνα. Καλέ, πού θα πας, έχω τη φρόσο εδώ. Πια φρόσο και μόσο, ρε. Τράβα, φύγε και οικονομήσεις. Κατάλαβες. Το ζήτημα είναι. Το ζήτημα είναι. Αυτό το οποίο γράφουμε ναι, σήμερα το ζήτημα και στην εφημερίδα. Ότι το μπορεί να έχει τις καλύτερες των προθέσεων ο Κοντονής. Είναι αυτό το σύστημα στην Ελλάδα που ή δεν θα περάσει του Κοντονή ή θα τον περάσουν. Θα τον αντικαταστήσουν. Πιο Κοντονή απλά πράγματα. Πιο Κοντονή να κάνουν αυτή αυτοί. Είναι πραγματικότητα. Με το Βαρουφάκι τον άλλο το φιγουράτζι. Είτε σας αρέσει. Όχι. Άντε το φιγουράτζι τώρα. Ο Βαρουφάκης δεν είναι. Βρε άντε το φιγουράτζι τώρα. Θα δω στο μάτς τι θα κάνει. Δε, τι άλλο... λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Άλλο είναι το ζητούμενο. Ο Βαρουφάκης έχει ανάγκη. Τι έχει? Έχει ανάγκη. Ο Βαρουφάκης έχει λύσει τα προβλήματά του. Ποια προβλήματά του έχει λύσει ο Βαρουφάκης? Δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Δεν έχει άλλα προβλήματα ο Βαρουφάκης. Δεν κατάλαβα. Η κόρη του στην Αυστραλία 12 χρονών με την πρώην γυναίκα. Και είναι πρόβλημα. Εσύ αν πάρει την κόρη σου. Μακάρι να είναι τέτοια προβλήματα. Τι λένε, πλάκα κάνει. Ρε φίλε, όταν ο άλλος δεν έχει να φάει. Ποιος δεν έχει να φάει? Όταν δεν έχει να πληρώσει ένα λογαριασμό. Ναι. Όταν δεν έχει δουλειά. Σώπα, ρε. Όταν δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί του όπως θέλει. Με το κασκόλο, όταν δεν έχει να πάρει φάρμακα.
Δεν τον ενδιαφέρει. Στο μάτς θα το δω εγώ το βαρουφάκι. Πολυτέλεια. Όλους αυτούς τους μουσάτους, τους θεωρητικούς, εγώ θέλω να τους δω στο μάτς. Το μάτς, το αποτέλεσμα είναι. Ο Βαρουφάκης και ο Κοντονής. Θα κλείσω, λέει, τα γήπεδα, λέει, του ποδοσφαίρου. Χαμπάρι από αθλητισμό δεν έχει. Και πήγε τη βία στο χάντμπολ και στο βόλεϊ. Ο ανύπαρκτος. Την πήγε τη βία στο χάντμπολ και στο βόλεϊ. Θα ρίξει και το ποδόσφαιρο. Ήταν από μόνο του προβληματικό. Που μάζεψε όλα τα κοπρόσφυλλα και κάνουν φασαρίες. Αυτός την πήγε τη βία. Okay. Ελληνικά μιλάω. Νόμιζα ότι η βία είναι του ποδοσφαίρου. Κλείνει λοιπόν τα μάτια του ποδοσφαίρου της Αλφα Εθνικής και πάει και σκοτώνεται στη Γάμα Εθνική. Δεν ξέρω τι κάνει ο άλλος οπαδός του Άρη. Συνήλθε. Κλείνει τα γήπεδα λοιπόν και αφήνει τα γήπεδα του βόλεϊ και του μπάσκετ και του χάντμπολ ανοιχτά. Και πέφτει το ξύλο. Και πέφτει το ξύλο εκεί. Ξύπνα, Κοντονή. Ξύπνα. Στον Άγιο Διονύσιο να πας, σε διαβάσουν εκεί. Τι πες. Ποιος οπαδός? Δεν δίναν οι παοξίδες ένα οπαδό του Άρη. Πού έγινε αυτό? Στη Δράμα και είναι φυτό ήταν. Τι έγινε, ξέρεις, έμαθες? Πρώτη φορά το ακούω. Καλά, ρε κόκκινε, εντάξει. Πρώτη φορά το ακούω. Τι να σε κάνω, εντάξει. Πρώτη φορά το ακούω. Πάμε παρακάτω. Να σου πω παραμύθια. Παρακάτω άλλο. Για τον Άρη διάβαζα εγώ για τον Στεφανίδη ότι έχασε και το δεύτερο δικαστήριο. Ποιο το έχασε? Για τα λεφτά του Διούδη. Ο Στεφανίδης. Δεύτερη συνεχόμενη δικαστική νίκη στην υπόθεση της επιταγής συμμεταγραφής του Διούδη με τη Στεφανίδη. Μπαίνεις να το διαβάζεις, να πιστοποιήσεις ότι σου λέω αλήθεια? Είναι δυνατόν? Δεύτερη συνεχόμενη δικαστική νίκη, λέει εδώ, στην υπόθεση της επιταγής συμμεταγραφής του Διούδη. Ακριβώς. Νίκη για τον Άρη. Την έχασε ο Στεφανίδης, αυτό σου λέω. Εσύ διαβάζεις τι λέμε εμείς. Άνοιξε να διαβάζεις τι λέει. Τα λεφτά που πήγαν. Πού μπορεί να πήγανε, για πες μου. Πάντως στον Άρη δεν πήγαν. Ακριβώς. Εδώ δεν σ' άμυνα τώρα. Τι κάνει η Βόλπο? Αλλά αυτά δεν γίνονται. Τώρα βάζει και τον κόσμο σε υποψίες, βέβαια, αυτή η συμπεριφορά. Που κάνουν πεδαριώδη λάθη στην άμυνα. Γερμανία και άμυνα δεν υπάρχει. Καλά, εντάξει. Οι Γερμανοί ήταν κατακτητές από Χίτλερ και έχει περάσει και στο ποδόσφαιρό τους αυτό το κατακτό. Γιατί πληρώνουν. Μόνο υπάρχει. Χίτλερ. Άκου τώρα σκεπτικό που έχει κάνει γραπτοπούλιο λογική. Ενώ η Ελλάδα, η οποία πάντα πλην Μεγάλη Αλέξανδρου που έτρωγε κόσμο για κατάκτηση και όχι για άμυνα. Την έτρωγε κόσμο. Έτρωγε κόσμο για σκοτώναμε για να κατακτήσουμε. Όχι, για να, όχι να μην μας φάνε τα αυτά. Εκπολιτιστή ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Συνεχίζει να λες μπουρδε. Οι Αμερικάνοι που πλακώναν τους Ινδιάνους, εκπολιτιστές. Ούτε μία σχέση. Το ίδιο πράγμα είναι. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν γίνει αγάλματα. Ούτε τους αγαπάνε οι Ινδιάνοι. Δεν με νοιάζει τι διαφορά. Ό,τι έκανε ο Μεγαλέξανδρος κάνανε οι Αμερικάνοι με τους Ινδιάνους. Ούτε μία σχέση. Το ίδιο πράγμα έκανε. Ούτε μία σχέση. Σκοτώνανε για εκπολιτισμό. Ούτε μία σχέση. Το παραμύθι τώρα. Δικό μας ήταν. Είσαι ανιστόρτος και λέει. Μια χαρά είμαι. Έχει 30 πόλεις Αλεξάνδρειες. Ναι, πώς τις πήρε? Δεν τις πήρε, οι ίδιοι τις κάνανε. Α, ήρθα να του πει να μας πηδήξει τον είπα, να μας πηδήξει τις γυναίκες και να μας σκοτώσει. Έτσι του είπα του Μεγαλέξανδρου. Δεν πήγε να δώσει μάχη. Επειδή δεν έχει διαβάσει. Τον είπα το Μεγαλέξανδρο, καλέ, έλα, τι ωραίος που είσαι, να ξεβρακωθούμε. Είναι επικίνδυνο να διατυπώνει μια άποψη που δεν έχει ανοίξει βιβλίο ζωή. Είναι μια χαρά, ρε. Δεν έχει ανοίξει βιβλίο ζωή. Απλά ο δικό μα ο Μεγαλέξανδρο τα μάτ τα πήρε, νίκησε. Ενώ ο Χίτλερ τα χάσε τα μάτ. Λάθο κάνει. Εγώ κάνω λάθο. Ο Χίτλερ, φίλε, αντιπροσώπευε. Ο Χίτλερ έχασε το μάτς. Ωραία. Γι' αυτό είναι καταδικαστέος. Ο δικός μας το πήρε. Είσαι το μάτς. Επικίνδυνος. Εγώ είμαι επικίνδυνος. Πόσο τη εκατό, με πόσο τη εκατό έγινε κυβέρνηση ο Χίτλερ? Τι έκανε ο Χίτλερ? Γιατί είναι πράγματα τα οποία τα πάνε. Άλλο λέω, κόκκινε. Άλλο λέω ότι. Ξέρω πολύ καλά τι. Εγώ λέω ότι ο Χίτλερ ο Βλάκας. Με πόσο τη εκατό κυβέρνησε ο Χίτλερ? Τι έκανε ο Χίτλερ? Με πόσο τη εκατό κυβέρνησε? Με 50. Είδες που δεν γνωρίζεις καν. Πόσο έρε? 32,4%. Εντάξει, άσχημα ήταν. Το Πασόκ που ψήφισες πόσο έπαιρνε τότε? Εγώ ψήφισα το Πασόκ. Συνεχίζει να λέει βλακίες. Πόσο παραπάνω έπαιρνε? Λοιπόν. Ναι. Ναι, λέγε ρε. Ένας παρανοϊκός, ανισόρροπος και δολοφόνος. Ναι. Σαν τον Χίτλερ, τον Στάλιν και διάφορους άλλους. Ναι. Λοιπόν, τα βάλε με ολόκληρη την Ιφίλιο. Μάλιστα. Και αυτός δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα το μέσο Γερμανό. Όχι. Ήταν ένας στους τρεις που τον εξέλεξε. Ναι, ναι, ναι. Που εξέλεξαν. Μάλιστα, ναι. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα, εγώ γιατί πρέπει να τα δικήσω? Ναι. Γιατί τα λέω η Μέρκελ, η Έτσι, η Δίξια, ο Σόιμπλε. Ποια ουδεμία σχέση. Ο Μεγαλέκος ο δικός μας. Δεν σκότωνε κόσμο. Ρε φίλε. Τι τους έλεγε, έλα, ήρθα να σας. Όταν έχεις ένα στρατό απέναντί σου. Μάλιστα. Τι θες να κάνεις? Κατακτητικό πόλεμο δεν κάναμε. Καλά. Διάβασε πρώτα απ' όλα την ιστορία του Μεγάλου. Ωραία, άλλο, σε ρωτάω, ρε, εγώ δεν διάβασα. Εσύ που διάβασες. Εγώ σου δεν κάναμε κατακτητικό πόλεμο. Δεν προσέχω τα λόγια μου. Άντε πάλι. Λέω ότι πραγματικά είναι εκπολιτιστικό πόλεμο. Βρε, κατακτητικό πόλεμο δεν κάναμε. Όχι. Δεν σκοτώναμε κόσμο. Δεν ήμασταν μάγκες. Δεν ήμασταν δυνατοί. Όχι. Όταν ήρθανε και μας πήραν έξω από τη Σμύρνη, τα κλάματα βάλαμε. Η Σμύρνη είναι το 1922. Ναι, άλλο, ναι, το ξέρω για άλλο πόλεμο. Δεν ακούν τα παιδάκια, θα τα χάσουν τώρα, θα πάθουν σύγχυση στο μυαλό τους. Τα παιδάκια θα είναι άνεργα 30 χρόνια από τα δικά μου τα λόγια, δεν κινδυνεύουν τα παιδάκια. Ελληνικά σε μιλάω.
Τα παιδάκια έχουν πολύ πιο μεγάλο δίκτυο ευφυΐας από σένα και από μένα. Μπράβο, καλά κάνουν. Γι' αυτό πολύ πιο υψηλό. Οπότε πρέπει να μην τα μπερδεύουμε εμείς που κρατάμε ένα μικρόφωνο. Το Χίτλερ και το Στάλιν. Άσε τώρα. Εγώ σου λέω ότι ένας λαός, ο οποίος ήταν κατακτητικός επί Χίτλερ, παίζει ποδόσφαιρο κατακτητικό. Δεν παίζει άμυνα όπως παίζουμε εμείς. Εμάς το ποδόσφαιρό μας έχει να κάνει και με την υφή μας σαν λαός. Τι λέω, Αλέφαντος, μη χάσω. 0-0 καλά. Μιλάμε για τον Χίτλερ, τον Στάλιν και τον Μέγα Αλέξανδρο. Ναι, και επικαλείται. Απόγονοι είμαστε εμείς. Το Τιτανό τεράστιο. Ναι, Νίκο Αλέφαντο. Τι λέει ο Χάγκελ, τι ήρθε και είπε εδώ. Να μην φάμε γκολ, να μην κάνουμε. Και άμα κάνουμε καμιά επίθεση αέρα, τους φάγαμε. Αυτό περνάει και στο ποδόσφαιρο. Το κατάλαβες, ρε. Τι να διαβάσεις, ρε, με σένα, ρε. Φαντάζεσαι το μυαλό, ρε. Το φαντάζεσαι το Ράπι Διάνο σε Βικ Βαμ να κάνει το δικό του. Αου, 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 αου. Ρε Κυρκινέζι. Ο κόκκινος κάνει λάθος. Ο Στεφανίδης κέρδισε. Δώστε. Ο κόκκινος κάνει λάθος. Ορίστε. Ο Στεφανίδης κέρδισε. Ναι, βεβαίως. Κέρδισε το δικαστήριο. Η διαμάχη δεν ήταν μεταξύ Άρη και Στεφανίδη. Είναι φυσικών προσώπων και. Φυσικό ένα λεπτό. Ο Στεφανίδης κέρδισε το δικαστήριο. Κυρία μου, για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο? Γιατί κέρδισε, σου λέει. Αυτό σου λέει. Αυτό σου λέει. Παρακαλώ. Κέρδισε. Έπεσε. Εγώ δεν ενοχλώ, περιμένω. Έπεσε ο φίλος. Αυτό σου λέει, ρε κεφάλα. Το ρεπορτάζ θα το διαβάζεις. Όπως είναι, όχι όπως νομίζω ότι είναι. Δεν έχασε κανένα δικαστήριο. Τι άχρε βόδι, τι άχρε μοσχαροκέφαλε, βρε Αντώνη Παπαδόπουλε, ρε πύραυλε. Τι άχ. Καλά λέει ο ακροατής. Χαϊβάνι. Αχ, χαϊβάνι. Δεν κάνεις που δεν κάνεις ρεπορτάζ, το διαβάζεις για λάθος. Δεν διάβασα εγώ, εσύ διάβασα. Τι να πω άλλο. Διάβασα. Τι να πω. Τι λέει εδώ, ρε. Δεν ξέρεις και ανάγνωση. Όχι, ρε. Δεν βγάζεις τώρα έτσι. Δεν το συζητάω. Το ρεπόρτ θα το βγάζεις. Τι βγάζεις, ρε. Τι βγάζεις. Έχεις πρόβλημα. Εγώ τι πρόβλημα να έχω. Πού να είχες κιόλας. Να πω ότι θα μεταδοθεί ζωντανά το παιχνίδι από το www.metrosport.gr της Θείας Φιλόταν με τον Άρη από το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Εντάξει. Διάβασε τι λέει εδώ, ρε Χαϊβάρη. Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά. Ο πρώην πρόεδρος ΠΑΕΑΡΣ μετά την πρώτη του περισσότερη ηθική δικαίωση τον περασμένο Σεπτέμβριο στο αίτημα για προσωρινή διαταγή είδε και το αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του να απορρίπτεται από το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Χαϊβάνη. Αχαϊβάνη. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για την υπόθεση μήνυση που έχουν καταθέσει σε βάρος του Στεφανίδης, Κουσίδης, Μπουγαίδης, Κοτσαρίδης, Καλακιμάνα Τζέρτου, Καρσαβαίδης και Τοπίδης. Πιο συγκεκριμένα ζητούσαν με ασφαλιστικά μέτρα τη δέσμευση των λογαριασμών του πρώην Προέδρου, κατηγορώντας το για υπεξαίρεση των χρημάτων της επιταγής, αλλά και ότι τους εξαπάτησε συστηματικά με το να μην τους δώσει τα χρήματα που τους οφείλονταν. Συν τις άλλες, στο δικόφορο επισημαίνουν πως είχε οργανωμένο σχέδιο να ρίξει τον Άρη στη Γάμα Εθνική. Γι' αυτό και όλο το καλοκαίρι τους απέτρεπε να κυνηγήσουν τους κυτρινομαύρους. Οι περιπέτειες πάντως δεν ολοκληρώνονται για τον Παναγιώτη Στεφανίδη, μιας και εκκρεμεί και η δικαστική διαμάχη με τον Λάμπρο Σκόδα για την υπόθεση της μεταγραφής του Ολαϊτάν. Λοιπόν, η πρώτη ώρα 9 προσφορά από τα Χάνκουκ, το ότι είναι από τα κορυφαία ελαστικά, του τρανή απόδειξη αυτού, είναι ότι τα χρησιμοποιούν και κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως οι Mercedes, η BMW, η Mini, η Audi, η Volkswagen, η Ford, η Opel και άλλες μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων για πρώτη τοποθέτηση, παρακαλώ, για αυτά που παίρνουμε εργοστασιακά. Τα ελαστικά Hankook τα βρίσκεται από τον αντιπρόσωπο Βορείου Ελλάδος στην ελαστικοεμπορική ΑΕ. Εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε γραμμές. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει στην 899 δεν ήρθε το μήνυμα. 638 το γνωρίζω πραγματικά. Α, μιλάτε για, για τους δύο. Για τον αστυνομικό, μάλιστα. Δεν έχει τη δράμα, ρε. Στις αίρες έγινε. Στη δράμα έλεγε αυτός τώρα. Στη δράμα δεν είπε τώρα. Ό,τι να είναι. Για τον αστυνομικό μιλάτε. Τον αστυνομικό και το φίλο του έξω από ένα σύνολο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Σωστά. Εντάξει, όλα αυτά, ρε παιδιά, τι. Και σας βρίσκουν σύμφωνοι σε όλα αυτά. Μακάρι το παιδί να είναι καλά. Είναι δυνατόν για μια ομάδα και μια μπάλα και μια φανέλα να σπάνε στο κεφάλι του άλλου? Όντως τι έγινε το παιδί, αυτό είναι μια απορία. Αλλά κάνει ρεπορτάζ τώρα έξω πάνω να ρωτήσει. Θα τον πάρει κανένα, τον πει. Άντε ρε, πάμε στη διαφημίση.
Ας το λίγο να παίξει αυτό. Τώρα άλλος μπορεί και να ανοίγει και λίγο παράθυρο τώρα που έχει ανοίγει η θερμοκρασία. Γουστάρει, κάτσε λίγο να παίζουν στερεοφωνικά όλα τα αυτοκίνητα στη Μυστική. Δώσε. Λοιπόν, τα 390 είναι δικά σας. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340. Αν θέλετε να μιλάτε πολύ πληρώνοντας λίγα, έχουμε τη λύση με το Call Double Play από την Ελλάς Online. 300 λεπτά προς κινητά, 20 άρια ίντερνετ μόνο με 23 ευρώ. Και αν είσαι συνδρομητής Vodafone, μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Περισσότερα στο 13844, στο call.gr ή αν επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone. Πάμε στον κόσμο. 90 90 90, για ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Καλησπέρα στον κύριο που θα μας κάνει χειρικό. Καλησπέρα σας. Ναι, με ακούτε? Βεβαίως. Καλό απόγευμα. Ναι. Ναι, με ακούτε? Καλό απόγευμα, ναι. Είπαμε, καλό απόγευμα. Ναι, από Λευκάδα είμαι. Θα σας πω όλα τα καλύτερα. Χρόνια πολλά σε εσάς, στα οικογένειά σας. Και πήρα από το νησί για να ευχαριστήσω και εσάς που μας ακούτε. Εμείς δεν σας ακούμε. Κόσμο. Εσείς μας ακούτε. Μα... Ορίστε. Λέω, εμείς δεν σας ακούμε. Λέω, εσείς μας ακούτε. Δεν κατάλαβα. Εμείς εδώ κάτω στο νησί δεν ακούμε το σταθμό σας. Δεν έχουμε λήψη. Ναι. Άρα πώς μας ακούτε? Ναι, εγώ το τηλέφωνο πήρα να ευχαριστήσω και εσάς και όλους τους ακροατές σας και να σας πω μόνο αυτά που θέλω να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που εργάστηκαν στην ομάδα μας. Είμαι από τη Λευκάδα, έχουμε μια ιστορική ομάδα, τον Τηλικράτη. Έχουμε έρθει και έχουμε αγωνιστεί και στη Θεσσαλονίκη με ιστορικές ομάδες και με τον Ηρακλή και με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στις Σέρες. Με τον Άρη δεν προλάβατε να παίξετε, ναι. Ορίστε, με τον Άρη δεν προλάβαμε. Δεν προλάβατε. Να παίξουμε, εντάξει, μακάρι να μπορέσουμε κάποια άλλη φορά. Τι κατηγορία, τι κατηγορία είστε τώρα, τι κατηγορία? Είμαστε στα τοπικά, αυτά πήρα να σας πω, τα τοπικά. Βρεθήκαμε προχθές να παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι με την Πρέβεζα. Ναι. Εδώ το νησί μας, με την απέναντι, με την Πρέβεζα, μια ιστορική ομάδα, δεν λέω, πολύ καλή και ιστορική. Αλλά έχουμε τα πολλά παράπονα από τον διαιτητή του αγώνα. 2.000 κόσμος και πάνω στο γήπεδο. Δεν αντιλήφθηκε το πένο του ποδοσφαιριστή, ίσως λέει πάτησε τα κορδόνια του. Ούτε ο καπνογόνα της αντίπαλου που πετάξαμε στο γήπεδο. Δεν έχουμε παράπονα από το παιχνίδι. Το παιχνίδι ήταν για πρωτάθλημα ή φιλικό? Το παιχνίδι ήταν για τα play-in, ναι, για τα play-in, ναι, ναι, για την πρωτιά. Έχουμε τα τοπικά ντέρμπι εδώ που λέμε, στην περιοχή. Έχουμε εργαστεί και σε εμάς ο κ. Παντζιαράς, άρχοντας. Άρχοντας. Έχει εργαστεί άρχοντας. Ναι. Ο κ. Αντρέας. Και μόνος ο Γιάννης ο Γούναρης, ναι. Άρχοντας στα γήπεδα με τη δουλειά του. Ο Δινγκόζης, πληθώρα ποδοσφαιριστών. Ο Άγγελος ο Δινγκόζης. Παίρνει και σε μεγάλες κατηγορίες, ακόμη και στα Τρικαλαμή. Εσείς τι είστε στην ομάδα, αν επιτρέπετε? Είμαι απλός φιλάθλος. Συμμετέχω και αγαπώ τον Τηλικράτη, όπως αγαπώ και Θεσσαλονίκη που έχω ζήσει χρόνια εκεί πάνω. Και πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξέρω να ακούμε σε όλη τη Θεσσαλονίκη τις ευχαριστίες, αυτόν τον υπέροχο κόσμο, το φιλόξενο και όσοι έρχονται στη Λευκάδα. Είσαι άρρωστος, ρε φίλε. Ποιο φιλόξενο κόσμο έχει Θεσσαλονίκη? Τι λέτε, είναι αρχοντιά. Αρχοντιά, αρχοντιά είναι. Σας, σας ευχαριστούμε που τηλεφωνήσατε, κύριε μου. Να είστε καλά. Ναι, να σας πω και κάτι περισσότερο. Θα έχουμε εκφράσει τα παράπονά μας σε διανόητα νέα παιδιά να τρέχουν σήμερα στα γήπεδα να δουν ένα ωραίο παιχνίδι και να χαλάει τη διάθεση του καθενός, η συμπεριφορά του κάθε διαιτητή που ρούσου. Να είστε καλά. Να ισχυρίζεται ότι δεν κατάλαβε το πέναλτι, ότι πάτησε το κορδόνια του κτλ. Δυστυχώς αυτά γίνονται παντού, κύριε μου. Δυστυχώς. Εδώ γίνονται σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τι διαφορά έχει το Αχ με το Όχ, ξέρεις? Το Αχ με το Όχ. Ναι. Για πες. Στην τρύπα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήταν, καλώς ήταν. Χριστός Ανέστη. Ανέστη, Ανέστη. Τι λέει ο κόκκινος, ότι η γη είχε γεμίσει το παλατάκι? Ψέματα είπε. Σωστός. Αλλά θέλω να μου πει, προχθές που έπαιζε τον κορυφαίο αγώνα του για να περάσει η μοναδική ομάδα... 17.000 κόσμο είχε κυρία αυτή. Πόσο παίρνει το γήπεδο, παιδιά? 30. 30. Και είναι ευχαριστημένος? Δεν είμαι ευχαριστημένος. Έχετε δίκιο να πείτε ό,τι θέλετε. Έχετε δίκιο. Δεν έπρεπε να είναι τίνκα το γήπεδο. Για πλάκα. Έχετε δίκιο. Όχι, έχετε δίκιο. Θα απαντήσω εγώ. Έχετε δίκιο απόλυτο. Αλλά εσείς που πηγαίνετε για πρωτάθλημα και είχατε 8.000 και 7 στην Τούμπα. Εγώ μέσα ήμουν. Γιατί εγώ υπερασπίζομαι τους δικούς μας.
Απαράδεκτη κατάσταση. Εάν στη Θεσσαλονίκη έχει εσύ 7.000, ο νούμερο 1 ταΐς και ο άλλος έχει 17, είναι θέμα. Ναι, 5 χρόνια στην ανυπαρξία να είναι. Ο Κοκκινής λέει ότι αυτή είναι, λέει, μιλούνια. Ποιοι είναι μιλούνια? Ότι είναι ατελείωτος ο κόσμος του Ηρακλή, έτσι λέει. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι καινούριο. Πού είναι ο κύριος Μάνος, πού τος να μας τα πει? Τώρα, εδώ η μισή λένε να μην βγαίνει και εσείς με τον παίρνετε τηλέφωνο. Όχι, τον προκαλείτε. Εγώ βγαίνει και γελάω μαζί του με τα καραγκιόζηλικια. Μην εκφράζεται έτσι. Δεν έβρισα. Δε, ο καραγκιόζη είναι. Είπα, μην εκφράζεται έτσι. Μα τον μεγαλώσαμε. Δεν έβρισα κανέναν. Λέω τίποτε κακό. Όχι, κύριε. Όχι, κύριε. Α, μπράβο, δεν νόμιζα. Δεν νομίζω. Δεν μεγαλώσατε μόνο με τον καραγκιόζη. Μεγαλώθηκε με τον Πατατούδη και με τον Γούμενο και με τον Ζαγοράκη. Μεγαλώσατε. Θα ανέβει τώρα ο Ηρακλής, θα ανέβει την κατηγορία. Ανησυχείτε. Εγώ λέω θα ανέβει. Εγώ λέω θα ανέβει. Θα πανηγυρίζω που δεν θα ανέβει. Καλά θα κάνετε, ναι, κύριε μου. Φυσικά, γιατί χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί. Αφού θες να είσαι μόνο στην μιλάτε πόλη. Μιλάτε από καρδιάς. Φυσικά. Σε γουστάρω γιατί είσαι ελληνικός. Καλά, βρε παιδιά. Έτσι είναι αντιπαλότητα. Σε λάθος ανθρώπου. Εμείς δεν χαίρομαι. Να σε κάνω μια ερώτηση. Τώρα με τον κουκού προπονητή χαρούμενος είσαι. Δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν σε νοιάζει. Στην Ευρώπη ούτως ή άλλως, το καλοκαίρι είναι κοντά σε ένα μήνα. Κοροβέσεις θα έρθει, Χαρίσεις θα έρθει. Παπαγιανόπουλος είναι στόπερ. Καλά πας. Ναι, ναι. Θα έχω καινούριο γενικό διευθυντή, θα έχω καινούριο προπονητή. Όλα τζάμια. Καινούριο προπονητή δεν θα έχεις. Το γουχού θα έχεις. Μη βιάζεσαι. Εγώ δεν βιάζομαι. Σε προετοιμάζω, μη με αρχίσεις καλοκαιριάτικα και καυγίζεις. Εσύ το λέω, εγώ δεν καύγιζα ποτέ. Δεν λέω για σένα, να σε καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα στην Γαλάζια Ηλιώνη στη Θεσσαλονίκη. Έλα, ρε μεγάλε. Αν και τηλεφωνώ από το Πασαλιμάνι αυτή τη στιγμή. Ναι. Χάρηκα το προηγούμενο κύριο που με αποκάλεσε Καραγκιόζη. Μπορώ να του δώσω μια παράσταση. Ο Ηρακλής πρωταθλητής χειμώνα, ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Ούτε σε έναν αιώνα. Έχετε σχέση με τον Νικολίπτη? Τι αβάντα είναι αυτή? Δεν έχουμε καμία σχέση, δεν είναι αβάντα. Απλά τους αφήνεται και μιλάνε. Ο κύριος Λαπτόπουλος βεβαίως είναι χασπής και πάπιας χρόνια τώρα. Θα τον πάω εγώ στη Μονή Βλατάδων, εσφιγμένων δεν ξέρω πού, για να δούμε τα ούρα του. Εκεί κανένα τετράμινο θα γίνει μια απαγωγή τέτοια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πήρα να σας δώσω είδηση. Ναι. Γιατί τις ειδήσεις που δίνει ο Ζαΐρης και ο Πετρωτός. Δεν είναι, δεν. Κρύα πράγματα. Γελάνε και οι κολόνες της ΔΕΗ. Σας παρακαλώ, προσοχή για τους συναδέλφους. Ακούμε με προσοχή, λέγε. Άσε το χλύψιμο, ρε κόκκινε. Προσοχή, δεν είπαμε κάτι κακό. Λέω ότι απλά οι ειδήσεις που δίνουν δεν είναι ειδήσεις. Για δώσε μας καμιά καλύτερη. Ναι, είμαι αυτή τη στιγμή στο Πασαλιμάνι. Μόλις τελείωσα μια μεγάλη συζήτηση με τον φίλο μου το Σάββατο Θεοδωρίδη. Ναι. Και εξασφάλισα 6.000 επιπλέον κόκκινα εισιτήρια. Α, για τον τελικό. Για τον τελικό, ναι. Σύν αυτά που θα πάρει ο Ηρακλής, θα έχω 6.000, γιατί δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Και μπορεί να φτάσω και τα 10. Σας καλύπτω κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, αλλά στο παλατάκι το κρατικό, πες το όπως θες. Ο ΠΑΟΚ θα ισοφαρίσει και θα σε ξεπεράσει. Θα σε ξεπεράσει στα εισιτήρια τώρα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή δεν έχετε καμία σχέση με αυτό το άθλημα και γενικότερα με άθλημα, ναι, του ποδοσφαίρου, θα σας παρακαλούσα σε αυτούς που παίρνουν και κάνουν τα κουινάκια να τους λέτε το εξής. Ηρακλής 76 τίτλοι, ΠΑΟΚ 54 σε όλα τα αθλήματα. Είναι πάλι κάτω από τα. Καταλάβατε. Μην το πείτε, να είστε καλά. Σωστό. Επόμενη γραμμή. Αφού τα μιλάει, ας πούμε, πάμε στην επόμενη γραμμή. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133, αποσύρει το παλιό σου αυτοκίνητο και η Αφή Κωνσταντινίδη φορτίζουν να κερδίσει μέχρι και 500 ευρώ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Κλείστε το ραδιόφωνο. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου. Εδώ είναι και αυτό. Γρηγόρη, με ακούς? Ναι. Σε ακούει. Επειδή είμαι σε αυτοκίνητο, δεν ακούω καλά. Κλείστε το ραδιόφωνο, λοιπόν, για να μας ακούσει. Ναι, μισό λεπτό. Δεν σε παρεξηγώ, ρε φίλε, επειδή είσαι αγαθός και καλός άνθρωπος. Δεν σε παρεξηγώ για τις ασφαλτσίες που πετάς. Να σταμάτα, ρε κόκκινο, κράκ, τα φύλλα γαμώ την τρέλα μου. Να ακούσω για μένα τώρα, φίλε, για τον κόκκινο. Για τον κόκκινο, Κωστάκη. Για τον κόκκινο. Σε όλα συμφωνώ μαζί σου. Μάλιστα. Λοιπόν, κόκκινε, επειδή τυχάνει να είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, ούτε φίλαδρος ούτε φίλος. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Να σε θυμίσω σε 2-3 που με είπες ότι δεν γεμίσαμε ποτέ το παλατάκι όσο εσείς. Το πρώτο παιχνίδι που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στο παλατάκι, γνωρίζει ποιο είναι, φίλε? Λέγε, φίλε, ακούγεσαι.
Όχι, γνωρίζεις εσύ. Ακούγεσαι. Γνωρίζεις. Ακούγεσαι. Δεν γνωρίζει ρε φίλε, πες μας. Δεν γνωρίζεις, άσχητος φίλε, όσο άσχητος ισχύει για την οδήγηση, θα σας απαντήσω μόλις τώρα. Πάχ Παναθηναϊκός, που χάσαμε καμιά 20 πόντους. Όχι καρφίτσα δεν έπεφτει, του κουλούπι δεν πετούσε μέσα. Θα σε πω ένα ακόμα τώρα, έτσι, δηλαδή κάπου για χρόνια πίσω. Εγώ δεν σου λέω ότι είμαι ευχαριστημένος που με την παρουσία αυτού του κόσμου γεμίζω παλατάκι. Δεν υπάρχουμε, ναι, συμφωνώ. Αλλά μην μιλήσεις ότι δεν το γέμισε και έβαλες περισσότερο κόσμο από μένα. Στις δύο παρατάσεις με τον Άρη. Βρε, ακούγεσαι. Το θυμάσαι, λέγε. Εγώ ακούγομαι, αλλά εσύ δεν μου απαντάς. Τα θυμάσαι, ναι ή όχι. Εγώ αυτό που είχα να πω το είπα, ρε φίλε. Μπερδεύεσαι. Το είπες. Ναι. Δεν απαντάς. Κόστα αναπερμένο στο τέλος μόλις κλείσω, ρε φίλε, απάντησε από σένα. Ναι, γιατί να σου απαντήσω. Δεν έχει σχέση με άλλα θύματα πλην ποδοσφαίρου, δεν έχει σχέση. Ο κόκκινος δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, έχει μετάλλα. Ρε Καρδάση μου, πόσο κόσμο μάθει στο τελευταίο παιχνίδι. Με τον Άρη. Όχι, στο τελευταίο παιχνίδι γύρισε στο Καρτατζόγλιο. Ο Ηρακλής, 17.000 κόσμο. 17, εγώ λέω 14. Εσύ πες 17 και θα συμφωνήσω. Πότε ξαναμάθει τελευταία φορά 17. Πέρσι με τον, με τον Πανατολικό. Με τον Πανατολικό έχει 17.000 κόσμο. Mm-hmm. Όσο είχαμε κι εμείς με το στο τελευταίο παιχνίδι στο Τούμπα 7.000 που έλεγε. Ρε φίλε, έχεις καλύτερη παρουσία κόσμου στο ποδόσφαιρο, είναι δεδομένο. Λοιπόν, θα σε πω και ένα ακόμα. Μετά από αυτό, πριν από αυτό το παιχνίδι, πόσα χρόνια πριν μάλλον γέμισες το Καρτατζόγλιο. Γιατί σε χάλασε τόσο. Λοιπόν, μπαίνω στην κουβέντα. Γιατί σε χαλάει τόσο πολύ. Μπαίνω στην κουβέντα. Γιατί σε χαλάει τόσο πολύ. Μπαίνω στην κουβέντα γρήγορα και. Γιατί θα με κουράσετε. Γιατί ζητάς βοήθεια. Κάστε και δυο γάμο την παραχάκη σας. Λοιπόν, άκουμε φίλε. Εσύ με τον Γεωργιάδη προπονητή, τον Κοροβέση, τον Τάχαμ Δίθεν, τον Χαρίση, τον Παπαγιανόπουλο και τον Τζόρτ που δεν σε φέρει, ο Γουγού. Πώς θα είσαι του χρόνου στην Τούμπα. Εγώ αυτή τη στιγμή φίλε εδώ για τρεις αγωνιστικές κατεβαίνω στην Τούμπα και δεν μπαίνω στο γήπεδο. Και πηγαίνω μόνο και μόνο για να μην αρρωστήσω. Και πας και βλέπεις το βόλεϊ στο καφενείο. Είναι πρόβλημα. Πίστεψέ με, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πλήγμα είναι για το παδικό κίνημα. Συμφωνώ. Είναι θέμα, βέβαια. Πρέπει να το προσέξετε. Βεβαίως. Λοιπόν, τα τρυπήματα άτομα θα τελειώσουν μέσα από την ΠΑΕ, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάει καλά. Στον επόμενο, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Εγώ προκαλώ τον ΠΑΟΞΙ και του λέω: αύριο κοντός πληρώνει 10,4 εκατομμύρια ευρώ. Και σε φέρνει τον αγέλαστο προπονητή, τον Γουχού, τον Κοροβέση έξω αριστερά, τον Ψάλτη, τον Χαρίση, τον Χαρίση, τον Παπαγιανόπουλο, τον Τζόρτζ και τον Βασιλακάκη. Με μηδέν χρέη. Πώς θες στην Τούμπα, ρε. Επόμενη γραμμή. Θα πας κανένα κεφαλικό, πρόσεχε. 12-8 είναι η πίεση μου, κόκκινε. Εσύ να προσέξεις. Ήτανε πριν φωνάξεις. Πάμε, ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Τι κάνετε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Άστα μας, ρε φίλε, κανένα τρίμηνο, Χριστός Ανέστη, μα λέει Ανέστη. Καλά κάνετε. Θα το λέμε τώρα. Θα το λέω. Θα πεθαίνει, δεν βρίζω. Τελείωνε, πάμε. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Ανέστη. Καλά ξηγήθηκε, πάμε. Καλά ξηγήθηκε, πάμε. Λοιπόν, είμαι εγώ που με τα ζάρια που είχα πει τις προάλλες στον κόκκινο που τον είδα στο καζίνο. Εμένα με είδε στο καζίνο. Πριν πολλά χρόνια θα τον είδε στο καζίνο. Εμένα με είδε στο καζίνο. Δεν πάει. Κάπου μπορεί να σε είδε σε εκδήλωση του Μετρόπολης. Γιατί. Μπορώ να μιλήσω λίγο. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, εγώ είπα ότι τον είδα να παίζει ζάρια και κοίτα, κάπου πετάχτηκες Κωνσταντίνε εσύ και είπες ρουφιάνε την ποιότη, ρε ρουφιάνε την ποιότηδες. Γιατί ρε εσύ Κωνσταντίνε, ο λόγος ποιος. Θα σου πω ποιος είναι ο λόγος. Περίμενε, όνομα έχεις. Εγώ βέβαια. Για πες το λίγο. Βαραβάς. Βαραβάς. Τι Βαραβάς ρε, θα μας βγει. Τι Βαραβάς ρε μαλάκα, τι Βαραβάς. Έχεις ονοματεπώνυμο. Εγώ σε είπα ρουφιάνο. Έχεις ονοματεπώνυμο. Ναι. Ποιο είναι? Για πες το λίγο. Στράτζαλης Βαραβάς. Στράτζαλης, λοιπόν, εγώ λέω ότι είσαι αδερφή του Ελέους. Του Ελέους. Γιατί πρώτα απ' όλα, ζάρια δεν έχει αυτό το καζίνο. Δεν έχει ζάρια. Δεν μπορεί να παίξει ζάρια. Το ξέρω, κόκκινος. Συγγνώμη, εγώ είπα κάτι. Εγώ λέω ότι ζάρια δεν μπορεί να παίξει αυτό το και καζίνο. Και να παίξει, ρε φίλε, σε χρωστάει. Λοιπόν, εσύ δημόσια, καταρχήν, τι ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι, γιατί πού τρώω, πού πίνω, πού καπνίζω, αν καπνίζω. Πού πήγε. Όχι, θα σε ρωτάω κάτι για απαντήσει. Ναι, να απαντήσει. Ποιον ενδιαφέρει και το λες αυτό το πράγμα. Γιατί το λες αυτό, ναι, σωστά. Ξέρεις γιατί το είπα. Γιατί. Ποιον ενδιαφέρει. Κάτσε να μάθουμε, ρε, περίμενε, φωνάεις. Κανέναν. Τότε τι το λες. Τότε το λες. Γιατί, δεν μου λες. Το είπα γιατί, για να το πω στη γυναίκα σου, το είπα για να το ακούσει εσύ. Εγώ είπα σε είδα. Δεν μου λες, προπονείσαι για βλαμμένο ή είσαι. Βλαμμένο. Προπονείσαι για βλαμμένο ή είσαι από γέννη σημείο σου. Ένα λεπτό. Και πετάχθηκε ο διπλανό σου. Ρε, ας το διπλανό μου, ρε, με μένα μιλάς. Πας καλά, ρε. Τρως ξύλο σπίτι σου και βγαίνεις στον αέρα και λέει μια βλακεία. Βλακεία, γιατί δεν σε είδα να παίζει ζάρια, ρε. Άντε πάλι. Ρε φίλε. Θα διάσε πάλι την κάμερα. Μην χρησιμοποιήσει και τα δύο χέρια, γιατί είναι πρόβλημα. Θα πάθει, θα χάσει τα μάτια σου.
Έλα, πάμε στον επόμενο. Και αν έχει κανένα πρόβλημα, να τα πούμε και από κοντά. Γιατί. Σουμίμι. Κοίταξε, θα σε στείλω σε κάποιο γιατρό, ειδικό να σε δει, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ρε κόκκινε, σταμάτα, μη συγχύσει. Ρε παιδιά, τώρα πήγε και παίζει ζάρια, σα χρωστάει τίποτα. Δηλαδή, τι είναι. Μιλή, αυτό, αυτό είναι, είναι ιδιωτικά θέματα. Δεν πάμε καλά. Καταρχήν δεν υπάρχει αυτό. Και τον Απόστολα, ρε κόκκινε. Ρε Χριστέ και Απόστολε. Βλέπει ένα παρακαλώ. Εκεί πέρα και τέλειω. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι θα κάνω. Έπαιξε, ξεχρωστάει, ρε. Πού γάμω το κεφάλι σου, Ρουφιάνε. Έλα, ναι. Μακούς. Έλα, φίλε, ναι. Λοιπόν, Κωστή, κατάλαβες τι έγινε χθες. Πήρα τηλέφωνο. Ναι. Και ενωθήκανε μαζί. Καταρχήν ανέβηκε η εκπομπή κατακόρυφα, έτσι. Φουλ, φουλ, φουλ. Μπήκανε μαζί Ηρακλειδής Αργιανή. Ναι. Και λέγανε για Πασόκ, για Βενιζέλο, για χειροφιλήματα, για ποδοφιλήματα, για τέτοια. Καταρχήν, να δώσω respect και με μάνο φοράς παντελόνια. Ο τρόπος που απάντησες ήταν ότι είσαι κύριος. Αυτό μου έδειξες και εγώ σε σέβομαι. Άμπρα. Εγώ είμαι 28 χρονών, δεν είμαι κύριος. Και με αποκάλεσε κύριο. Τον ευχαριστώ και το σέβομαι. Στάσου, όπως 28 χρονών, λοιπόν, επειδή η φωνή σου, η φωνή σου μοιάζει, μοιάζει με σαραντάρι. Η ηλικία έχει σημασία για το αν. Και πρέπει να καπνίζεις για να έχεις τέτοια φωνή εσύ. Καπνίζω, ρε Κώστα, καπνίζω. Λοιπόν, καπνίζεις. Βγήκαν, δεν θα πω ονόματα, ναι. Ο ένας με έβρισε κιόλας, δεν θα αναφερθώ. Δεν πειράζει. Αλλά θα του πω, θα ναι. Του πω αυτό που ήθελε να ακούσει. Ναι. Ότι και οι δικές μου οι διοικήσεις, ναι. Και του Ηρακλή οι διοικήσεις, ναι. Ο Τάκης, ο Μάκης, ο Σάκης και του Άρη οι διοικήσεις είναι όλοι για τα σκουπίδια, είναι όλοι για τα παλιοσίδερα. Λοιπόν, ρε παιδιά, ποιο Πασόκ, επιλέξαμε εμείς κανένα Πασόκ και Κώστα, θα παίρνω κάθε μέρα τώρα. Επειδή βαρέθηκα να τους ακούω, θα βαρεθούν και αυτοί να με ακούνε, φίλε. Να σε καλά. Κοίτα, το Πασόκ σε αυτή την πόλη, τη δικιά μας, έδωσε κρατικό χρήμα σε πολλούς θεσμικούς οργανισμούς, στο ποδόσφαιρο, τα εκμεταλλευτήκαν παράγοντες και τα φάγανε. Έφαγε και αυτή η πόλη λεφτά. Γι' αυτό εγώ τη λέω Μαγδαληνή. Παρακαλώ. Πουτάνε αυτή την πόλη. Παρακαλώ. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά τα κλαψουρίσματα. Στον επόμενο. Φάγατε λεφτά, ρε κερατάδες. Φάγατε λεφτά. Θα τα ακούσετε. Και τώρα που δεν έχετε ανάγκη το Πασόκ. Μια. Εγώ δεν ψήφισα Πασόκ. Ναι, εγώ δεν ψήφισα. Έτσι βγήκε το Πασόκ. Και είναι αδημοκρατία η αμαρτωλή. Εγώ τους έβγαλα. Πάμε επόμενη το γραμμή. Δράμα, ποιο είναι. Ποιο δράμα, ρε. Ότι φάγανε, σκάσανε ναι. Και δεν πληρώσαν ποτέ την ύφη. Αυτό είναι το δράμα. Πάμε παρακάτω. Ρε. Τα έσπαρε. Αυτό είναι το τα δράμα. Έσπαρε, με φάγαν, σκάσανε με έλεγε, ρε, και μιλάνε και από πάνω. Με έλεγε ο άλλος ο Κυφωνίδης, με έλεγε εκεί πέρα. Έχει βρεφονιπιακό σταθμό και οι άλλοι εκεί πέρα, ο Γαραμελίτσας. Τους φάγανε το έσπαρε. Τους φάγανε το έσπαρε, καλόγερε. Το έσπαρε, πού είναι. Πάμε στον κόσμο. Κάνανε, πήρανε δάνεια να πάρουν σπίτια αυτά και τους φάγανε το έσπαρε. Και πηγαίνανε και δίνανε σε κάτι σταθμού στην Κατερίνη δημοτικούς λεφτά που δεν υπήρχαν, ρε. Κουφάλες φάγατε τα λεφτά. Και φταίει Λαγκάρ και φταίει Λαγκάρ και η άλλη χοντρή, πως τη λένε, ρε, που μοιάζει με σένα. Η Μέρκελ. Άρχισε να μαθαίνεις. Άντε, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Είσαι και κοντή και χοντρή και μιλάς για μένα. Πώς το πες. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή, ναι. Χαίρετε, κύριε. Έλα, επόμενος. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλώς τον Μπόχουμ. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Κωστάκη. Έλα, γόρι γλυκό. Επειδή βγήκε ο ρεπόρε του ΠΑΟΚ και είπε πάλι αστεία, ρίξε ένα γέλιο αλαμπούζο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Γρηγόρη μου. Α, θα τα πληρώσω κοντός και θα σε δω. Βλαχομπόχου μου, τι θα κάνεις κι εσύ. Λοιπόν, Γρηγόρη μου. Έλα. Ξέρεις πως πολύ σε αγαπάω και σε εκτιμάω. Αμοιβαία είναι. Και live και, και στην εκπομπή του και κάτω στην Αθήνα μου κάτι βήκατε. Λοιπόν, να το ακούσω από τον Κλαψιάρη το Μάνο. Να τον ακούσω από τον άλλο εδώ κάτω από το Μόναχο. Θα έλεγα εντε, έγινε. Αλλά από σένα δεν περίμενα να βγεις και σήμερα να κλείσεις. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, λίγο κλάφτηκε. Πώς θα πάρεις τηλέφωνο. Κλάφτηκε ο καημένος. Πώς θα πάρεις τηλέφωνο. Έβγαλε τη γριά από μέσα του. Δηλαδή, από σένα δεν το περίμενα για το πρωτοσέλιδο. Πώς θα πάρεις τηλέφωνο, ρε Μπόχου. Ξέρεις γιατί το έκανε. Ξέρεις γιατί το έκανε. Γιατί οι φιλοδοξίες να τον φωνάζουν να λέει τη γνώμη για το πρωτοσέλιδο. Είναι φιγουρατζής, θέλει να ακούγεται, θέλει να φαίνεται. Θέλει να φτιάχνει, να του λένε Γρηγόρη. Τι γνώμη έχει για το πρώτο στρατό. Έχω την άποψη να λέει, ξέρω εγώ. Να μαζεύεται. Να κάνει χουλιαμάλα και τι. Εφημερίδας. Ναι, τον αρέσει. Δεν είμαι εφημερίδας. Αν δεν είσαι εφημερίδας, τότε τι κάνεις κριτική στους εφημερίδες. Εγώ επειδή σας ακούω κάθε μεσημέρι, η εκπομπή σας μας αρέσει, είστε τέλειοι. Βγήκα να σας πω και μια καλημέρα. Αυτά έτσι λίγο. Να είσαι γερός. Καλά κάνεις. Να είσαι καλά, συνεχίσετε την ίδια ροή και την εκπομπή σας. Να είσαι καλά, στον επόμενο, ναι. Πάμε. Τελευταίο είναι για το ημίωρο. Όχι, δύο. Έχει άλλο ένα. Έλα, φίλε, ναι.
Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη. Νάτι, νάτι. Καλησπέρα από την Αχτή Μητσοπούλου. Ναι. Από το γνωστό μαγαζί που φιλοξενούμε σήμερα με τον κύριο Σάβα, τον αξιοσέβαστο και λατρευτό κύριο Εμμανουήλου Πασάγε. Ο αθεόφοβος κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε δεν παίζεται. Στα γενέθλιά σας κατέβηκε ο κύριος Λουπασάκη. Ε, καλά λέει. Κοιτάξτε, ζήτησε κάποια εισιτήρια παραπάνω να πάρει αυτό. Γλουφάς τον καφέ ρε, μπροστά στο μικρόφωνο ρε βλάχο. Ξέρεις να κάνεις και ραδιόφωνο. Μπορεί να μιλήσει. Έχει αυτό το μουσι, ψήρες θα πιάσει το μουσι από τη βρωμιά. Μπορεί να μιλήσει. Εγώ έχω αφήσω κάτι, εσύ δεν έχεις αφήσει τίποτα. Δεν έχω. Μιλήστε κύριε. Έλα φίλε, ναι. Μπάτρο, δεν θα σταθούμε στα εισιτήρια που ζήτησε κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Το θέμα είναι αλλού. Μας φέρανε στο τραπέζι νερό σε μπλε μπουκάλι μπλε. Του λίτρου. Α, ναι, το αύριο μπλε είναι σε πλαστικό. Ναι, ναι, ναι. Μπλε, ναι, ναι. Σε πλαστικό που πλαστικό, μπλε, ναι, ναι. Παλιός ποδοσφαιριστής. Και το γύρισε πίσω κύριε Ραπτόπουλε. Αχού, τι γιατί... ήθελε να πει κύριε Κόκκινε. Δουπιά. Τρέχανε σερβιτόρι να βρούνε νερό μεταλλικό δουπιά. Τι μου λέτε τώρα και εσείς κάθεστε, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο παιδί. Μόνο σουρωτήπι είμαι εμείς. Πείτε μου. Εμείς μόνο σουρωτήπι. Ω, βαριά είναι, εγώ δεν μπορώ να την πω. Εγώ μόνο σουρωτήπι. Βαριά είναι. Ήταν το μπουκάλι που ήθελε να το βλέπει και αυτό. Στηρίζω Θεσσαλονικιά εταιρεία, βρε ό,τι και να μου λέτε. Στο ουίσκι βάζει σουρωτήπι. Και αυτό ήταν μπλε κύριε Κόκκινε. Και κάτι ακόμα, δεν μου λέτε κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλο και πιστεύω ότι θα σας στεναχωρήσω και θα στεναχωρήσω και τους οπαδούς που το γυρίσανε στο βόλεϊ και στο σκάκι. Που θέλουν να λένε ότι είναι η μοναδική οπαδή στην πόλη. 9 Απριλίου, γιατί θα πρέπει να είναι η ημέρα μνήμης για τους οπαδούς αυτούς που ασχολούνται τώρα ξαφνικά με το σκάκι, με το γυναικείο βόλεϊ και με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Να σε κόψω και τη μέρα του γενεθλίου σου, δεν το φανταζόμουν. Να πέφτω και να σε κόψω. Βοηθήστε μας. Όχι κύριε Κόκκινε, 9 Απριλίου κύριε Κόκκινε. Έχει συμβεί ένα περιστατικό στη δεκαετία του 80 με την απώλεια δύο παιδιών του ΠΑΟΚ. Αντί να ασχοληθούν με εκείνη την ημέρα μνήμης που δεν τιμήσανε ποτέ τον άδικο γαμό των παιδιών αυτών, αυτοί τώρα κάθονται και ασχολούνται με το βόλεϊ και με το σκάκι. Στην επιστροφή μετά τον τελικό, λέτε, με τη μολότοφ στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Δεν άκουσα από κανέναν δημοσιογράφο ή από κάποιον να τιμήσει έστω και καθμένα την απώλεια αυτών των παιδιών. Γιατί είναι μια ιστορία που έχει θαυτεί στο σιρτάρι εδώ και εδώ πολλά χρόνια. Μάλιστα. Δεν το θυμόμασταν. Και αν και είχαμε και κάποιο κοινό φίλο από την Κρήτη. Κύριε Ραπτόπουλε μου. Ο ένας είναι σημαντικός. Και να μην βγαίνει τώρα, βγήκε ο γνωστός αξιοσέβατος Βλαχοπόγουμ. Και λέει, τώρα λέει, τι ήταν βρε 9 Απριλίου για σένα. Να σε καλά, σε τελευταίο για το ημίωρο, τα λέμε, καλό μεσημέρι. Ο Γιάννης που είχε την κάβα στην Ανατολική Στράκη είναι ο ένας. Την έχει ακόμα μου φαίνεται. Όχι, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Έχει πάει στην Καλαμαριά. Κάψαν ζωντανό. Ο Γιάννης επέζησε. Απλά επειδή είναι συνομήλικος και επειδή βίωσα όλο αυτό το πράγμα το οποίο πέρασε για να επανέλθει να πώς γίνει άνθρωπο. Πήγε στο νοσοκομείο να το δει. Μια μέρα. Πήγα. Μια μέρα. Πήγανε. Μάλιστα. Απλά αυτό που του βάλανε, το πώς να βγάλει σάρκες στα. Πλαστικές και αυτά, ναι. Οι πλαστικές που έκανε μια ζωή μέχρι να φτάσει να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Μια χαρά είναι. Προς τα έξω. Είναι μια χαρά. Μια χαρά, παιδαράς. Απλά πέρασε το σταυρό του μαρτυρίου. Ναι. Κανένας δεν θέλει να στυκώσει. Όχι, κανένας. 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 Μίλες κανένας. Κανένας είπα. Μην μιλά ελληνικά. Κανένας. Ρε φίλε, τουλάχιστον εγώ ξέρω. Θα μας δουλεύουν, να μας εγώ ξέρω να μιλάω ελληνικά. Κανένας. Ξέρω να μιλάω ελληνικά. Κανένα! Έχεις μάθει εσύ με τα α και τα ο. Με τα α και τα ο και κόβεις. Και τα φοράς για δικά μου αυτή. Έλα ρε τα μάτα ρε. Ναι. Τελευταίος για το ημίωρο, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλοι μου αγαπημένοι. Γεια σας. Λοιπόν, να κάνω μια διόρθωση. Να κάνεις όσο θέλεις, αν είναι κάτι λάθος. Το παλατάκι έχει γεμίσει δύο φορές ασφυκτικά και ήταν την πρώτη φορά στον τελικό της Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός Μακάμπι. Και τη δεύτερη στον τυχό κυπέλου Ελλάδος μπάσκετ Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Όσο κόσμο είχε με το βόλιο του Ηρακλή δεν τον είχε ποτέ. Κάνετε κάποιο λάθος. Άμα δείτε τα εισιτήρια, επίσημα αρχεία μιλάω εγώ. Μαλώνουν τώρα δηλαδή ο Ηρακλειδέας με τον Παναθηναϊκό. Ποιος είχε περισσότερο κόσμο στο παλατάκι. Παρετούμε για μισή ώρα. Δεν υπάρχει ρε. Κυρία μου. Εγώ κάνω μια ευγενία. Τότε που ο φιλόξενος λαός της Θεσσαλονίκης χτυπούσε γυναικόπαιδα στη Τσιμισκή. Ο φιλόξενος λαός της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε εμείς να μιλήσετε μισό. Για το Μαρούσι. Για εδώ πέρα δεν μπορείτε να μιλήσετε. Μάλιστα. Για χαρά. Ναι, είχαν φάει πολύ ξύλο. Για ναι. Το Μαρούσι μπορείτε να μιλήσετε. Σιγά, σιγά θα πνιγείς. Λοιπόν, σιγά, λέγε. Τι λέγεται. Λοιπόν, ελαστικά Hankook.
Η Χάνκ είναι από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές ελαστικών στον κόσμο. Κατασκευάζει καινοτόμα ελαστικά υψηλής ποιότητας και επιδόσεων για κάθε είδους οχήματος, από επιβατικά μέχρι και φορτηγά. Θα τα βρείτε από την ελαστικοεμπορική ΑΕ για τη Βόρειο Ελλάδα. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι τα 3.90 δικά σε 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340. Τι τα 3.90 ρε μαλάκα, αφού δεν ακουγόμαστε, έχει παίζει το σήμα. Δεν μας ακούει κανένας. Εντάξει. Δεν με έπεσε ο πομπός. Τι με κοίτας. Βάλε μουσική. Τι ίντερνετ μας ακούνε, ούτε ίντερνετ μας ακούνε. Μας ακούνε στο ίντερνετ. Τότε για το ίντερνετ μόνο. Παίξε μπάλα. Με κοιτάζε. Είστε καλά σου. Ακούει μισό εκατομμύριο κόσμο από το ίντερνετ και λες δεν μας ακούει ο κόσμος. Πώς σε ακούει από το ίντερνετ? Ποια να σου πω, δεν καταλαβαίνεις. Μισό εκατομμύριο. Λοιπόν. Σαν τους Ηρακλειδείς στα 20.000 με την Ξάνθη. Αν αισθάνεσαι ότι η τεχνολογία τρέχει και εσύ δεν την προλαβαίνετε, υπάρχει η ιδανική λύση. Δηλαδή την έχει η Vodafone στα καταστήματά της και την υπερομάδα που διαθέτει σε θέματα τεχνολογίας, την ομάδα Ιντερνετ Vodafone. Με πάνω από 100.000 ώρες εκπαίδευση ξέρουν τα πάντα για το smartphone και το tablet σας. Τώρα δεν χρειάζεται να τρέχετε. Μια βόλτα στη Vodafone φτάνει. Τα 390 δικά σας, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Κοιμήθηκε, στον επόμενο. Ορίστε. Έλα, ακούγομαι. Μια χαρά. Λοιπόν, πού είναι ο Γερμανοτσολιάς? Νομίζω ότι δεν έχει χρωματικότητα τώρα και βγήκε έξω, τόσο μυαλό έχει. Λοιπόν, δεν ακουγόμαστε τώρα στη Θεσσαλονίκη? Ναι, χαρά ακούγες. Λοιπόν, να πω στον Παοξίτο που πήρε και είπε ότι κάποιος με έβρισε, εγώ είμαι αυτός που τον έβρισε, αλλά προηγήθηκε πρώτος. Έτσι. Αυτός είναι, 20... το λέτε, αυτός είναι 28 πρώτος. Και σε 68 τώρα, συγκρίνεις. Πρόσεξε να δεις. Έτσι ακριβώς. Αλλά επειδή δεν σέβεται να το πω εγώ το άλλο. Ότι δεν είμαστε ίδιοι. Ούτε οι διοικήσεις, ούτε οι φίλοι. Ούτε οι διοικήσεις. Πρώτα πρώτα, το 80 συμμάχησες με το Ματζαβελάκι και με έριξες. Δεύτερον, συμμάχησες με τους όλους τους 16, πώς ήτανε, 18, και με έριξες, ψήφισες και με έριξες. Με το Βόλεϊ ψήφισες για να κρατήσεις τον Παναθηναϊκό στην Αλβανική. Γι' αυτό δεν είμαστε ίδιοι Παοξοί. Κατάλαβες, γι' αυτό η δικιά σου η διοίκηση είναι ρόμπα ξεκούμποτη. Η διοίκησης μάλλον. Και δεύτερον, δεν μου λες, γιατί πανηγυρίζουν αυτοί ρε, για το Βόλεϊ. Πάει για πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα? Αό Ήφαιστος είναι. Ήφαιστος. Ναι, πως λεγότανε παλιά. Άλλο φημί δεν έχουνε. Α, εντάξει, και τι έγινε. Λοιπόν, δεν πανηγυρίζουνε. Δηλαδή δεν δικαιούνται. Δεν δικαιούνται. Δεν δικαιούνται λες. Όχι, δεν δικαιούνται να μιλάνε, Μόκο. Θα μιλάει αυτοκράτος. Μετά 15 χρόνια, άμα πάρουν 15 τίτλους. Βγουν 5 φορές στο Champions League και 2 τελικούς με 10.000 κόσμο, τότε θα βγουν και να μιλήσουν. Πολύ δημοκρατικός ακούω, μ' αρέσει. Είσαι πολύ δημοκρατικός, αγαπάω πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο 18133, κάντε ένα τηλεφώνημα ή αφήκω στο Δινίδη κάνουν τα υπόλοιπα και παίρνετε στο χέρι ζεστά και μετρητά μέχρι και 500 ευρώ. Και αν επίσης ψάχνετε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας, εγγυώνται η αφήκω στο Δινίδη για τα καλύτερα ανταλλακτικά της αγοράς πάλι στο 18133. Παρακαλώ. Ορίστε. Έλα, κοκκινέ. Έλα. Έλα. Έλα, δεν ακούγεσαι, τι έγινε στο Ρε φίλε, υπάρχουν κάποια θέματα, κάποια στιγμές τα οποία συμβαίνουν. Ρυθμίζεται. Δεν σε μαλώνω. Σου απαντάω. Δεν σε μαλώνω, σου απαντάω. Επειδή ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα και άκουσα κόσμο αγχωμένο, τα τεχνικά προβλήματα δυστυχώς είναι κάτι τα οποία κάποια στιγμή συμβαίνουν. Ρυθμίζεται. Εντάξει, ο ραπ που έφυγε. Ο ραπ δεν ξέρω τι κάνει. Γιατί ρε. Πρέπει να πήγες στην τουαλέτα πάλι, τον έπιασε συχνοωρία. Τέλος πάντων. Καλώς, άφησε με να ακούω λίγο. Να σ' αφήσεις τη γραμμή, εντάξει, μια γραμμή, εντάξει, ο φίλος ο Γενάς θα δώσουμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο παδός του ΠΑΟΚ.
Ναι. Περισσότερο πήρα για να ακούω την εκπομπή, αλλά με την άδεια του Αντωνιάδη πάντα, γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να παίρνουμε την άδεια του κυρίου Αντωνιάδη. Μετά από τόσο δημοκρατικότητα, φοβάμαι πως ναι. Ελπίζω ότι δεν θα μου το αρνηθεί. Μη σας κάνει, μη σας δώσει 4 μήνες, σας απαγορέψει να βγαίνετε στον αέρα, ξέρω κι εγώ. Ναι, γιατί προφανώς για να τοποθετηθεί ένας φίλος του ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει την άδεια του Αντωνιάδη. Έχει επηρεαστεί από το γερμανικό κλίμα, από τον αέρα του. Ναι. Θα έλεγα πάρα πολύ. Ήθελα να σου πω, ρε Γρηγόρη. Να πεις ό,τι θέλεις. Σε σχέση με το θέμα που έβαλες για την πολιτική του ραδιοφώνου, όχι, την εποχή που ο Ηρακλής... Όχι του ραδιοφώνου. Για το εξώφυλλο της εφημερίδας. Και της εφημερίδας. Ναι, όχι του ραδιοφώνου. Την εποχή που ο Ηρακλής για το ραδιόφωνο και τότε αν μιλήσω θα πέσει φωτιά να με κάψει. Ναι. Εγώ μίλησα για συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδος, όταν διευθυντής της εφημερίδος ήταν συγκεκριμένο πρόσωπο... Ο Νίκος ο Πετρουλάκης, εντάξει, πες το σιγά. Ναι, του κυρίου Πετρουλάκη. Ναι. Διευθυντής τώρα στο Μέτρο Σπορ είναι πρόσωπο το οποίο ήταν διευθύνων σε άλλη εφημερίδα, σε άλλο συγκρότημα. Βεβαίως. Ανταγωνιστικό με το Μέτρο Σπορ εκείνη την εποχή. Βεβαίως. Και για να μην περιγράφουμε και αοριστολογούμε, ο κύριος Γρηγοριάδης. Στα Σπορ του Βορρά. Προφανώς. Ο κύριος Γρηγοριάδης, του οποίου διαχώρησε στη θέση και είπε ότι αυτή η κριτική αφορά την προηγούμενη ιδιοκτησία, βεβαίως, διεύθυνση. Βεβαίως. Εκείνη την εποχή που το Μέτρο Σπορ έπαιζε ΠΑΟΚ, την εποχή που ο Ηρακλής κάλπαζε από διάκριση σε διάκριση, είχε πρωτοσέλιδο της διακρίσης του Ηρακλή ή τον ΠΑΟΚ? Τον ΠΑΟΚ. Αυτό, ρε Γρηγόρη, δεν σε οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Όχι, γιατί πιστεύω ότι όταν μιλάω με ένα λογικό άνθρωπο. Άλλη πολιτική των Σπορ του Βαρά τότε, ναι, και σήμερα, και άλλη η πολιτική της Μέτρο Σπορ. Εγώ δεν βγήκα να δηλώσω ότι η εφημερίδα είναι 33-33-33. Ναι, πάντως, ρε Γρηγόρη, μια ιδιωτική εταιρεία. Και όπως όταν κάτι με ενοχλεί για την επιβίωσή της σε πακέτο διαφημιστικό και σε πωλήσεις, mm-hmm, απευθύνεται στο μεγάλο κομμάτι. Ναι, το αγοραστικό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αντικειμενικά, και σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε, το μεγάλο αγοραστικό κομμάτι, το μεγάλο καταναλωτικό κομμάτι στη Βόρεια Ελλάδα είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για να σου δώσω κάτι άλλο, ένα άλλο παράδειγμα. Κοίταξε, επειδή δεν είσαι κανένας θεσμός, είσαι, ναι, ένας άνθρωπος μια πορεία συγκεκριμένη. Όταν με έχει το 2-2 του ΠΑΟΚ πρωτοσέλιδο, και καλό το έχει, σωστό είναι, και η νίκη στον ημιτελικό του Champions League δεν είναι πρωτοσέλιδο, είναι θέμα. Συγγνώμη, και καταλαβαίνω την ενόχλησή σου. Όχι, όχι, και δεν είναι θέμα εμπορικότητας, συγγνώμη. Δεν διαπραγματεύομαι. Ο ΑΟ άσπρα κόμματα το κάνει, θα είναι πρωτοσέλιδο. Ωραία. Για μένα. Ναι. Δεν θα ήθελα να με κλείσεις, θέλω να με αφήσεις στη γραμμή να ακούω. Οκ, okay. Να σε καλά. Λέμε για χαρά. Να σε καλά, παρακαλώ. Ναι. Αυτόν κλείσει, τον κοιμήθηκε. Στον επόμενο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Μαζί μιλάμε, έτσι. Βεβαίως. Ωραία. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Αν μου δίνει την άδεια ο κύριος Αντωνιάδης να μπορώ να πω. Α, είστε κι εσείς του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, μάλιστα. Όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, απλά θα ήθελα να πω σε αυτούς τους κυρίους, και καλά κάνετε και τους βγάζετε. Εγώ δεν θα ήθελα να τους ακούω. Δεν βγάζουμε, γιατί... όπως βγάλαμε εσάς, βγάζουμε και τους. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ναι, όχι, γιατί κάποιοι το παρεξηγούν. Όχι, θα ήθελα να τους ακούω κάθε μέρα, ειλικρινά. Δηλαδή, στην αρχή να σας πω την αλήθεια, κάπως λίγο έτσι εκνευριζόμουν, αλλά μετά, όχι, τώρα το απολαμβάνω, ειλικρινά δηλαδή. Θα ήθελα να τους ακούω κάθε μέρα. Η ίδια η ζωή, κύριε μου, όποιος τη φιλοσοφήσει. Έτσι. Και δεν μιλάω, δεν περί αυτό λόγο, γιατί δεν το έχω καταφέρει. Θαυμάζω τους ανθρώπους που το έχουν καταφέρει. Έτσι. Όταν βλέπουν ότι τελικά δεν αξίζει τίποτα να το βλέπεις σοβαρά, έτσι. Νομίζω ότι είναι μακάρι. Σωστότατο. Απλά θα τους θέλω να τους αφιερώσω μια διαφήμιση που είναι της μόδας. Δεν θα διαφημίσω προϊόν, μην στεναχωριέστε. Πες ρε διαφήμιση κάτω. Όχι, τζάμπα, γιατί να τους κάνουμε μάγκες, σωστό. Α, ναι. Λοιπόν, κράζεις, θαυμάζεις. Καλησπέρα σας. Να σε καλά, να σε καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ. Παοκτζής από Στουτγκάρδη. Γεια σου. Τι γίνεται?
Ρε παιδιά, μια ερώτηση. Υπάρχει η Αθλητική Ένωση Ποντιών Κατερίνης? Υπάρχει Ηρακλής. Αθλητική Ένωση Κατερίνης? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, το αφημί της. Το αφημί της. Το αφημί. Το συγκεκριμένο που ανέφερε. Το συγκεκριμένο αφημί. Συγγνώμη, μπορεί να μιλήσω. Παρακαλώ. Πήρα να μιλήσω. Παίρνω τηλέφωνο από Γερμανία. Γιατί ο κύριος κάτι είπε για το βόλεϊ του ΠΑΟ. Για το βόλεϊ του ΠΑΟ. Ρωτάω τώρα. Αθλητική Ένωση Κατερίνης υπάρχει? Όχι. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έτσι να χαίρετε. Αλλά τι να κάνουμε. Μια ζωή ΠΑΟΚ. Γήπεδο στον ΠΑΟΚ, τίποτε άλλο. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Ορίστε. Να προσέξεις το πνευμόνιο σου, φίλε. Παρακαλώ. Στον επόμενο. Α, είναι οι δύο που ακούνε. Α, πέσανε κάποιοι. Διαβάζω το χορηγό και μπορείτε να τηλεφωνείτε. Λοιπόν, να πω πού ήμουνα. Α, εδώ. Ότι στη Χάνκουκ θα βρείτε ό,τι χρειάζεται από ένα ελαστικό. Προσφέρουμε μοναδικές και εντυπωσιακές επιδόσεις στα ελαστικά Χάνκουκ, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε οδηγού, ασφάλεια, επιδόσεις, κράτημα, άνεση και οικονομία. Αντιπρόσωπος για τη Βόρεια Ελλάδα, η ελαστικοεμπορική ΑΕ. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από το Λιμαίδα παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, φίλε. Θέλω να πω για τον κύριο τον προηγούμενο που πήρε τηλέφωνο, αν υπάρχει αεποντίον. Ακούγομαι. Βεβαίως. Το ίδιο ερώτημα κάνει και στο σωματείο το δικό του, γιατί κάποτε αυτή η ομάδα, ο δικέφαλος του Βορρά που λέγεται Ασπρόμαυρος, κάποτε ήταν Ερμής, αν δεν κάνω λάθος, τετράφυλλο με πέταλο. Και γίνανε μετά τι γίνανε. Αυτό τίποτα. Γεια σας. Γεια σας. Τον επόμενο κύριο. Ναι. Πού θα πάει. Θα σε ξυπνήσω σένα. Πού θα πάει. Τόσο αγώνα έχω κάνει εσύ, σκύλε. Τόσο αγώνα. Οι άλλοι δύο που βλέπω εδώ πέρα παραμοσβήνω είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε. Μάλιστα. Να πω δύο τελικά στο στοίχημα και περιμένω μια-δυο γραμμές για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Καθώς υπάρχει αυτό το τεχνικό πρόβλημα το οποίο θα το λύσουμε από στιγμή σε στιγμή. Μην ανησυχείτε. 100 Wellington Phoenix Coast Mariners. Είναι πρωτάθλημα Αυστραλίας, 3-2 άστο ημίχρονο διπλό. 101 Newcastle Jets Sydney, 3-4 διπλό το ημίχρονο άσος. Και τα δύο ήταν ημίχρονα με ανατροπή. Το ένα διπλό άσο και το άλλο άσο διπλό. Ωραίο πρωτάθλημα της Αυστραλίας. Παρακαλώ, μην με περνάτε για τρολό. Μάλιστα, να πω και τα άλλα δύο πως έχουν. Ωραία, τις ανατροπής γίνεται εκεί πέρα. Μισό λεπτό, να δω αυτά που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, 102 Γκουσάν Πεκίνου Γκουίντζου Ρενέ 0-2 στο 58 λεπτό, μην γελάτε. 103 Σαντόν Κλουνέγκ Τσιαντζίν Τέντα 1-2 πάλι στο 59. 104 Γκουαντζού Χαγκτζόου Γκριν 1-0 ημίχρονο. Άλλα παιχνίδια από Κίνα, από δεν έχει, έχει πιο αργά Γερμανίας και τα λοιπά. Παρακαλώ. Ορίστε. Μ' ακούτε? Στον επόμενο, ναι. Τι πέφτουνε, σηκώνονται. Ενός κακού χίλια μύρια έπονται. Λογικό είναι να συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, ανανέωσε ο Αλέκος Βοσνιάδης. Πάμε σε επόμενες γράμμες. Τι? Καλά, αυτός άστον να χρεώνεται, παιδί. Εντάξει, έχει πάρα πολλές γραμμές, βλέπω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Νίκη της Γιώγα. Την κυρία Ζώγα. Ναι. Μάλιστα. Τον επόμενο, ναι. Εγώ. Εσύ. Μα ακούγομαι. Πολύ καλά. Ρώτησα να ακούγεται, είχε απόρρεια. Στον επόμενο, παρακαλώ. Ορίστε. Μαζί με το σήμα τα έπαιξε και το κέντρο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ελπής. Δεν υπάρχει ελπής. Δώσε τα κινέζικα στο λαό. Αν να χαθείτε ρε πίθανε. Κινέζικα. Πλάκα πλάκα, υπάρχει κόσμος τα οποίος τα παίζει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος τα... Άμα τα δώσω αυτό να θα γίνει σεισμός, φίλε.
Θα γίνει αυτό που φοβούνται κιόλα για άλλη τα 9 Ρίχτερ. Και άμα δείτε σεισμό 9 Ρίχτερ, πάρτε με τηλέφωνο. Πάρε ένα τελευταίο ρεσί, άμα δεν κοιμάται όρθιο. Ναι. Ορίστε. Ο ίδιο. Άστον. Έλα, φίλε. Τι ωραίο. Το κλείνει με στυλ. Παίρνει. Χαίρετε. Η χαρά του κάθε πικράμενου. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 4 θα κλείσουμε. Καθώς υπάρχει αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Έτσι δεν γίνεται χαΐρι, ούτε δουλειά γίνεται. Θα βάλεις άλλο τραγούδι, φαντάζομαι. Από το Running Down the Dream. Νομίζω ότι είναι καλό. Θα το πω στον αέρα, δεν πειράζει. Πες μου. Το πρώτο τραγούδι που θα σου έρθει στο μυαλό από το μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Τώρα. Σαν σήμερα, πριν από 2 χρόνια, έφυγε αυτή η τεράστια φωνή από τη ζωή. Ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, ο τεράστιος Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ερμηνεύσει τραγούδι το οποίο δεν έχει αγγίξει την ψυχή κανός από εμάς οι οποίοι ψάχνουμε κάποιο τραγούδι έτσι για να πούμε ότι για μένα είναι αυτό. Έχει ερμηνεύσει τόσα πολλά, από τη Ρόζα, από τη Σαλονίκη, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από το Είσαι ωραία σαν αμαρτία, από τα δίδυμα φεγγάρια με την Αλέκα Καναλίδου, σου δίνω και πάσες τώρα. Αυτός ο τεράστιος λοιπόν τραγουδοποιός, αυτός ο μεγάλος ερμηνευτής, σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, έφυγε από κοντά μας. Με αυτό θα κλείσουμε και αμέσως μετά ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο. Να είστε καλά, τα λέμε πρώτα Θεός αύριο στις 7, εδώ σε 95,5 των FM. Να είστε καλά. 5,5 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 των FM. Να είστε καλά. 5,5